Είσαι έτοιμος για το πιο βασανιστικό δίωρο της ζωής σου? Στον αέρα του Driver FM έρχεται ο Θανάσης Τσιφτσίδης. ναι, τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι εδώ στον driverfm.gr. Σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο. Επίτιμο καλεσμένο θα το έλεγα. Έτσι. Λοιπόν. Αφήνω το επίτιμο γιατί είναι λίγο το επίτιμο. Ναι, λοιπόν. Και επειδή είμαι ψηλό σε Άκη στο επόμενο Κώστας, καταλαβαίνεις, δημιουργούνται επικίνδυνοι συνειρμοί με το επίτιμο. Σήμερα έχουμε εδώ τον γκουρού του έρωτα, τον μεγάλο δάσκαλο, τον υπέρτατο τζετάι του έρωτα, Obi-Wan και Nobi των σχέσεων, Γιόντα του πάθους, μεγάλο φυστικαδόρο, ιερό τέκτονα του έρωτα, αρχιμάγιστρος του Κάμα Σούτρα, Σοκράτης της αγάπης, ραδιοφωνικός ευνουχιστής, κυνηγός του έρωτα, ψηλέουρας, Κώστας Βαϊμάκης. Καλά τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα ήταν εδώ πέρα τέσσερις κοπέλες που φύγανε πριν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι λίγο έχουμε ένα θέμα. Ναι. Αν ερχόντουσαν την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, θα ήταν καλύτερα. Ναι. Τώρα φύγανε. Το φταίω εγώ, φταίει κάποιος άλλος, δεν ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε εκτός από τον Κώστα τον Βαϊμάκη, έχουμε τον Πάνο Μιλωνά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε τον Παύλο τον Αποστολόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε τον Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον Τάσο φυσικά. Γείτονας, ακροατής και τον πρόεδρο του σταθμού. Καλησπέρα. Όπως τον βάφτισε σήμερα ο Κώστας Βαϊμάκης. Ή μικρός Κυριακού Παναγιώτης Λουκουζάς. Όλοι είμαστε εδώ σήμερα από τις 3. Είμαστε εδώ, Παναγιώτη. Όχι, από τις 1. Από τις 1, εσύ. Εγώ ήρθα 4. Ναι, εσύ, από νωρίς. Από βραδύ ξεκίνησα που λένε, εμείς από μεσημέρι. Θανάση Τσιφτσίδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα ακούσουμε διάφορα τραγουδάκια, αλλά κυρίως θα ακούσουμε μία φωνή η οποία έχει συγκινήσει πολλούς τα τελευταία 13 χρόνια. 13 είναι, 13. 12. 12. 12 μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ναι. Σχεδόν τον Οκτώβριο του 2001. Ωραία. Για να μην αρχίσω εγώ με τις ερωτήσεις και γίνω γραφικός, μάλλον θα ξεκινήσω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα το παρόν και θα κάνουμε μια αναδρομή μετά. Τι κάνεις αυτόν τον καιρό? Ραδιοφωνικά. Ραδιοφωνικά, επαγγελματικά. Ραδιοφωνικά στο Sky έχω πάει, φεύγοντας από το Sport FM αφού τελείωσε το Fight Club. Ήταν μια ευκαιρία, ας πούμε, για συνολικότερες αλλαγές αφού το έτερο νήμιση την κοπάνησε. Mm-hmm. Οπότε έχω πάει στο Sky και κάνω και εκπομπή μαζί με τον Μάικ Παπασημαγόπουλο 3 με 5 το μεσημέρι. Μάλιστα. Όχι Fight Club. Ναι. Ούτως ή άλλως αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο ξεκίνησε με τον Γιάννη Τσαούση και τελείωσε ως ραδιοφωνικό κόνσεπτ όταν έφυγε ο Γιάννης. Κάνουμε ένα άλλο πράγμα σε άλλη ώρα, από το οποίο έχει έτσι πιο πολύ το αθλητικό κομμάτι. Mm-hmm. Γιατί είναι και ώρα τέτοια που ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί και έχουμε ρεπόρτερ. Εντάξει, λέμε και άλλα πράγματα όσο μπορούμε. Ναι. Γιατί δεν είμαστε αμυγός αθλητικοί. Εντάξει. Νομίζω ότι προσπαθούμε να κάνουμε, ξέρεις, καλό ραδιόφωνο. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να κάνεις καλό ραδιόφωνο, ξέρεις, πρώτα καλό όπως αντιλαμβάνεσαι εσύ, με την ελπίδα να αρέσει και σε κάποιο κόσμο. Φυσικά, φυσικά. Αν ξεκινήσεις να κάνεις ραδιόφωνο, δηλαδή μόνο για να αρέσει σε κόσμο, δεν θα κάνεις καλό ραδιόφωνο, θα κάνεις κατά παραγγελία, θα κάνεις jukebox. Ακριβώς. Κανονικά. Οπότε κάνεις κάτι εσύ και ελπίζεις ότι αυτό που κάνεις κάποιοι άνθρωποι το ακούνε και τους αρέσει. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι άρχισα να ακούω Fight Club από το 2012. Ναι. Όπου άρχισε και η φιλία μου με τον Παύλο εδώ. Ένα βράδυ μιας Παρασκευής, χαράματα, όπου άρχισαμε να συζητήσει για κοσμικά δρόμενα. Ναι, ναι. Ύπαρξη και τα λοιπά. Πόσο είχατε πιει? Καθόλου. Καθόλου. Και η κουβέντα κράτησε μέχρι το 7 η ώρα το πρωί. Μάλιστα. Και δεν είχατε πιει. Και δεν είχαμε πιει. Με γερασίμου και δεν είχαμε πιει. Με γερασίμου και δεν είμαι καλά. Μετά ο Παύλος μου είπε για μία παρέα, το Fight Club, το οποίο υπήρχε στον Nova Sport FM, και μου έβαλε να ακούσω διάφορα best of. Κόλλησα, όπως ήταν αναμενόμενο, και το τραγούδι που ακολουθεί είναι το Sexy Boy, αφιερωμένο σε σένα, Κώστα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησαν όλα. Δηλαδή, μέχρι και το κέρασμα διέκοπτα για να ακούσω Fight Club. Ναι.
Πολλοί άνθρωποι νομίζω το κάνανε αυτό, τα έχεις ακούσει. Να διέχομαι το κέρασμα. Έσχρο ψέμα είναι αυτό, έτσι. Είναι από άνθρωποι που δεν κερνάγανε προφανώς. Γιατί είναι μια ιερή διαδικασία για να τη διακόψεις. Η αλήθεια είναι, ναι. Είναι. Υπάρχουν πάντως κάποιοι φυτσιώσοι που στην ώρα του κεράσματος είχαν soundtrack της εκπομπή. Το έκανα και αυτό. Ναι, αυτό μου φαίνεται πολύ kinky. Δεν ξέρω, δηλαδή. Πρέπει να το έχω δει και σε 9,5 εβδομάδες αυτό. Κάπου εκεί που ξέρεις, ανοίγαν το ψυγείο. Πρέπει να ήταν μέσα σε αυτά τα πράγματα διαστραμμένα που κάνανε. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή, φυσιολογικός άνθρωπος. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα, η οποία ας πούμε, εγώ δεν είμαι του αθλήματος. Δεν είμαι καθόλου του αθλήματος, πρέπει να πω. Απλώς παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Μην ξέροντας ονόματα και ομάδες, δέθηκα με αυτή την παρέα. Και με σένα Κώστα και με τον Γιάννη. Και αρχίσουν οι συνομιλητές. Παναγιώτη, θες να ασκήσεις εσύ τις ερωτήσεις. Να αρχίσω εγώ τις ερωτήσεις. Τι να πω, κι εγώ. Εγώ ακούω Fight Club από το 2004. Υπάρχουν σίγουρα και πιο παλιοί. Για πλάκα ξεκίνησα. Δεν ήθελα να διαβάσω 10-12. Τάχα μου διάβαζα τις ψήρες τις στα αυτιά. Η μάνα μου νόμιζε ότι τα δίνω εκεί πέρα. Τότε ήταν εποχή. Δεν αναρωτιόταν, σε έπρεπε να διαβάσει και να γελάς, ας πούμε, ότι κάτι σου συμβαίνει. Δεν ήθελα κανένα παπά να σε εξορκίσει. Δηλαδή, διάβαζε φυσική, ας πούμε, και γέλαγε. Μετά τις 11 έμπαινε μέσα και άρχισε να κάνω στα βρύδια, ξέρω εγώ, η μάνα μου. Έκανε καταδρομικές. Κανονικά. Δεν έψαχνα τα τσιγάρα, ας πούμε, να δει αν έχει κάτι μέσα. Κάτι δεν μυρίζει καλά. Ναι, δηλαδή, άμα διαβάζει φυσική και γελάς, είναι ανησυχητικό. Τότε ήταν η εποχή με τα τριλήματα. Μεγάλο χάλι. Τότε δεν είχα και ίντερνετ. Βάζαμε κάρτα για να στείλουμε στο Fight Club τα δικά μας τριλήματα. Ο Φορίκουε, Αμποάγκουε, κάτι ακραία. Εν πάση περιπτώσει είναι από τις εκπομπές που ακόμα συνεχίζουμε να τις ακούμε μέσω του YouTube. Ακριβώς. Πραγματικά. Πολλοί κόσμοι. Δηλαδή έχω πιάσει το μάτι μου, ας πούμε, να έχει και 13 χιλιάρικα views ένα best of. Το χαμηλότερο, έτσι. Ακούνε, ρε. Όποιος έχει τις μαύρες του, πατάει εκεί πέρα. Φάκελο. Λοιπόν, συνομιλητά, Παύλο, εσύ που είσαι εκεί στα ξένα. Ναι. Όλο αυτό, να σου πω την αλήθεια, μου μοιάζει λίγο με group therapy. Όλοι λέμε από πότε ξεκινήσαμε να ακούμε Fight Club και τα λοιπά. Εγώ, ας πούμε, είμαι καθαρός 2 χρόνια και τα λοιπά. Εγώ πάντα είχα την απορία, πέρα από τα τραγούδια που έβαζαν οι χολύπτες και τα λοιπά, εσύ τι μουσική ακούς? Εγώ ροκ ακούω βασικά και 80's. Λόγω ηλικίας κιόλας, έτσι, γιατί είμαι και γέρος άνθρωπος. Αλλά και εμείς που δεν είμαστε της ηλικίας. Εντάξει, ροκ ακούτε από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα 80's δεν πρέπει να είστε και πολύ. Όχι, και 80's. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ψέμα. Βαϊμάκης, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, τραγούδα για Άντζελα Δημητρίου, κάνω comeback. Γιατί όμως, γιατί ήταν στα τραγούδια που σκεφτόσαστε να βάλετε μετά το Ράμα, έτσι. Κάπου ανάμεσα σε 6 boy και Ράμα για να παίζει μια Άντζελα. Εντάξει, αγαπάμε Άντζελα. Εννοείται. Η Άντζελα είναι και ροκ και 80's και όλα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει. Αν αποφασίσει, ας πούμε, η Άντζελα να τραγουδήσει ροκ μουσική, θα. Τι Τζάνις Τζόπλιν, ας πούμε. Τίποτα, μηδέν. Έτσι. Εντάξει. Συνέχισε, Παύλο. Εσύ. Αυτό για αρχή. Α, δώσουμε το λόγο. Κοίτα, και η μουσική που παίζαμε μπορεί να μην διαλέγαμε κάθε βράδυ με στα κομμάτια. Κάποια βράδια κάναμε παραγγελίες, λέγαμε τι θέλουμε να παίξουμε, ναι, στους ηχολήπτες. Λες από την αρχή τι μουσική θες να παίζει. Και μπαίνουν και οι ηχολήπτες σε ένα ανάλογο μουσικό ύφος, ας πούμε, που κοιτάνε να είναι η μουσική τέτοια που να ταιριάζει και με το ύφος της εκπομπής. Τώρα μου βρες πιάνω φαντασία από κάτω και έχεις αποσυντονίσει. Πρέπει να πούμε για τους μικρότερους ότι το Πιάνο Φαντασία συντρόφευσε τις πρώτες, ας πούμε, πρώτες ροζ τηλεοπτικές βραδιές. Δεν τα θυμάστε εσείς αυτά. Ή τα 8. Το κανάλι του Λεωνίδα με τις ψυσταριές. Ακριβώς. Έτσι, τους χορεμένους νομίζω μας έχει αποχαιρετήσει ο μεγάλος Λεωνίδας. Όπου μέσα από χιόνια τηλεοπτικά και τα λοιπά και γυρίζοντας τις κεραίες τότε, γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα κεντρικά πιάτα και σαχλαμάρες τέτοια, ήταν κεραίες που πάλευες να βρεις το σήμα. Και ψάχνοντας εκεί με το τηλεκοντρόλ, εκεί που κάνει μια μικρορύθμιση μέσα από τα χιόνια, έβλεπες ξαφνικά, ας πούμε, κάτι μαγικό. Δεν υπήρχε ίντερνετ τότε, έτσι. Δεν υπήρχε πρόσβαση σε διάφορα site και τέτοια, τα οποία μου έχουν πει ότι υπάρχουν, δεν έχω πει ποτέ. Και κάτι εκεί τη Νόβα μου έχουν πει και κάτι συνδρομητικά εκεί, κάτι εσκρά πράγματα που συμβαίνουν στην τηλεόραση. Μακριά. Μακριά, μακριά. Λοιπόν, βλέπαμε τότε τις πρώτες πορνό πινελιές με αυτή τη μουσική υπόκρουση. Με Πιάνο Φαντασία από πίσω.
Μεγάλες στιγμές. Άρρωστο. Δηλαδή έπαιζε η Τσόντα, μετά έβγαινε η διαφήμιση του Λεωνίδα, μετά έβγαινε η Άννα Μαρώνη να τραγουδάει γιατί είσαι γάτος πονηρός και μετά ξαναέβαινε Τσόντα. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι σουρεαλιστικό. Η γυναίκα του, η Άννα Μαρώνη. Ή σύντροφος, ναι, σύντροφος, ναι. Σύντροφος, ναι. Γυναίκα, δεν ξέρω, ναι. Είχες κάνει μια αναφορά για το Ιτακό, παίζοντας αυτό το τραγούδι. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, ναι. Είναι ιστορική σημασία. Δυστυχώς δεν τα προλάβαμε. Ναι. Τότε να καταλάβεις αυτό ήταν μόνο και ήταν όταν είχαν μπει κάτι δορυφορικά στη ζωή μας που βλέπαμε το RTL. Που είχε κάτι soft πορνό που περιμέναμε πότε θα βάλει το RTL, ας πούμε, να δούμε. Και το Tutti Frutti, το ιταλικό που βγαίνανε εκεί οι Ιταλίδες, οι φοβερές, οι τούμπανες και βγαίνανε, δεν φαντάζεσαι και τίποτα φοβερό. Βλέπαμε λίγο, ξέρεις, λίγο μπούτι, λίγο αυτό, ξέρεις. Soft πράγμα. Ήτανε, ναι, αλλά ήταν πολύ πρωτοποριακό για τηλεόραση τότε. Στερημένη Ελλάδα τότε, έτσι. Άλλες ερωτήσεις. Εσύ, Παύλο. Ένα θέμα που έχετε θίξει δηλαδή κάθε χρόνο είναι ότι συζητάτε για το Eurovision. Ναι. Πέρα από το μεγάλο Peter Nallit. Ναι. Κάθε χρόνο έχω παρατηρήσει ότι μιλάτε. Επαιτειακές εκπομπές του Eurovision. Ναι, 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 πραγματικά. Φέτος το έχεις παρακολουθήσει καθόλου, έχει δηλαδή. Λίγο τα ελληνικά τραγούδια, λίγο έχει τύχει να τα ακούσει. Τα ελληνικά. Ναι. Κάτι θα κάνουμε και τώρα στην εκπομπή στη μεσημεριανή, και δεν βοηθάει η ώρα, γιατί βραδινή ώρα είναι. Ναι. Ήταν και ώρα που πέσανε και τα τραγούδια στην ώρα μας ο διαγωνισμός, οπότε μπορούσαμε να τα βγάζουμε στον αέρα, να τα σχολιάζουμε. Να βλέπουμε κιόλα τις φωνητικές δυνατότητες των κοριτσιών, έτσι. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό μιλάμε πάντα με καλλιτεχνικά κριτήρια. Βεβαίως, δεν είναι μιλάμε. Πολλοί Fight Club beaters είχαν κάνει τη μόντα που έκανα και εγώ στην προηγούμενη Eurovision. Κάνοντας mute την τηλεόραση, ανεβάζοντας θέρμα Nova Sport και ακούγαμε εσένα και τον Γιάννη σχολιαστές. Ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Ευχαριστεί πάρα πολύ αυτές τις εκπομπές Eurovision. Πάρα πολύ, πραγματικά. Άμα μπορείς να φεύγεις και λίγο από τα αθλητικά που καμιά φορά είναι μεγάλη πίχλα, ενώ σαν επικαιρότητα, σαν αντιπαλότητα, σαν γκρίνια, σαν μπεφάπιασμα, όλα αυτά τα πράγματα. Και μπορείς να πας και σε κάτι άλλο που να ξεφεύγεις τελείως από όλο αυτό, είναι ό,τι καλύτερο, μια στο τόσο. Είχε πάει και ο Σίζαρ με το It's My Life. Μεγάλη στιγμή. Θεωρώ να τον έχει καλά. Το είχατε κάνει και intro στην εκπομπή. Ναι, ναι, έγινε σήμα για μια περίοδο, ναι. Πολύ ωραία. Εντάξει, ήταν μεγάλη έκπληση γιατί θυμάσαι το τραγούδι. Ξεκινάει ο Σίζαρ με κανονική φωνή και λες ένα τραγούδι ακόμα, ας πούμε. Okay. Και μετά αρχίζει και δίνει πόνο. Εντάξει. Με την πέρτα του Darth Vader. Πάθαμε πλάκα, δηλαδή. Συγκλονιστικός τύπος. Και νομίζω η καμπάνια που κάναμε, πια στο πω, γιατί πήρε και από την Ελλάδα κάτι 10 βαθμούς. Πήρε. Καιρό δηλαδή. Πήρε. Και νομίζω ότι αυτοί ακούγαν Fight Club. Ελπίζω. Νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν ακούγαν και το ψηφίσαν ούτως ή άλλως, είναι πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά. Θυμάσαι κάποιες χαρακτηριστικές ατάκες που έχουν μείνει από το Fight Club? Πολλές, παιδί μου, εντάξει. Πολλές ατάκες. Περισσότερο τις θυμάμαι αν τις θυμίσει κάποιος, ξέρεις, γιατί όταν έχεις κάνει τόσες πολλές ώρες ραδιοφωνικές και έχεις πει και έχεις διαβάσει τόσα πολλά πράγματα, ξέρεις, σε κάποιον μπορεί να μείνει κάτι που γέλασε εκείνη την ώρα. Εσύ πρέπει να έχεις μια συνεχόμενη ροή. Πρέπει να κάνεις εκπομπή. Πρέπει να προσπεράσεις ακόμα και αυτό που γέλασες, που σε έκανε να γελάσεις. Πρέπει να το ξεπεράσεις, να συνεχίσεις να μιλάς. Ακριβώς. Οπότε, ξέρεις, γενικά το έχω αυτό το πρόβλημα ότι καμιά φορά λέω πράγματα ή ο Γιάννης ή εγώ που μπορεί σε αρκετό κόσμο να φάνηκα πολύ αστεία ή οτιδήποτε και να μην τα θυμάσαι εκείνο. Θα στο θυμίσει κάποιος, θα πεις ναι. Σου λέει, είναι πάρα πολλές οι ώρες. Πέντε χιλιάδες. Πολλές, ναι. Πολλές. Συγκεμετρής ο Γιάννης, είναι καλά τόσες. Τι σπούδασες? Εγώ σπούδασα στο Σμήμα Επικοινωνίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου. Δεν πήρα το πτυχίο μου ποτέ, γιατί μετά έμπλεξα με τη δουλειά, στρατό κλπ. Χρωστάω δηλαδή 6-7 μαθήματα, χρωστάγα τώρα, δεν νομίζω να αφήσω να πατήσω το πόδι μου εκεί. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Είπαν κάτι τώρα για τους αιώνιους φοιτητές, φαντάζομαι για μένα πρέπει να το κάνω. Θα μας κολλάσουν σιγά σιγά. Και από εκεί έτυχε να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία. Λίγο τυχαία. Ήταν, ξέρω εγώ, 7η επιλογή στο πιχανογραφικό. Έτυχε να περάσω από τη σχολή, έτυχε να χάσω την αγγλική φιλολογία για 3 μόρια. Θα μπορούσα να αγαπάει αγγλική φιλολογία τώρα, ας πούμε, και να είμαι δάσκαλος αγγλικών. Ναι. Οκ, δεν θα γινόμουν ποτέ δάσκαλος αγγλικών, εντάξει. Και στο χωριό σου όμως μιλούσαν αγγλικά, δεν μιλούσαν? Στο χωριό μου μόνο αγγλικά μιλούσαν. Σπαστά ελληνικά. Σπαστά ελληνικά. Εντάξει. Γι' αυτό και ήταν ένα παιχνίδι της μοίρας ότι έχασα την αγγλική φιλολογία για τα 3 μόρια. Ναι. Ξέρεις. Τι ήθελες να γίνεις? Το μόρια ήταν και πολύ αστείο, ξέρεις. Τρία μόρια. Ξέρεις ότι υπολογίζεται όταν θα πει σχολή με μόριο. Είναι λίγο, ακούγεται λίγο κάπως ότι ξέρεις. Το έχασα για 3 μόρια. Ναι, πες το βαθμό, με 3 μόρια. Κάποιος μπορεί να φαντάζεται άλλα πράγματα, ας πούμε. Τι ήθελες να γίνεις από μικρός?
Δεν είχα κάτι που να. Γι' αυτό και τα βάλα στο μηχανογραφικό τότε με τη σειρά που ήταν οι βάσεις. Δηλαδή η φιλοσοφική, η νομική, όπως ήταν στην τριτοδεσμήτη ήμουνα. Ναι. Και όπως ήταν με τη σειρά τα είχα βάλει, ακριβώς γιατί δεν είχα κάτι που να λέω ότι εγώ ξέρω, θέλω να πάω μόνο νομική. Για παράδειγμα, υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, οι αδερφοί μου, ας πούμε, είχε βάλει μόνο νομική. Πέρασε νομική. Δεν έγινε ποτέ δικηγόρος, αλλά τέλος πάντων ήθελε να πάει μόνο νομική. Εγώ δεν είχα αποφασίσει, οπότε θεωρώ και ότι ήμουν και τυχερός που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, αποτύχη πέρασε αυτή τη σχολή και τελικά κατέληξα να κάνω κάτι που μου αρέσει. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι αν γινόμουν δικηγόρος ή καθηγητής ή δάσκαλος ή οτιδήποτε, δεν θα μου άρεσε ιδιαίτερα. Δεν το έχω. Να. Έτσι νομίζω. Τι να πει. Εντάξει, θα δείξει νεκροψία. Ακριβώς. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια? Πολύ φυσιολογικά. Ξέρεις, δεν με δέραν οι γονείς μου. Τα περάσαμε εμείς αυτά, δεν χρειάζεται. Ναι, εντάξει. Πολύ φυσιολογικά, μια φυσιολογική, ξέρεις, μέση οικογένεια. Στο κέντρο της Αθήνας, του Γκίζη μεγάλωσα. Παναθηναϊκός, 5 λεπτά το γύρο του Παναθηναϊκού. Οπότε δεν θα μπορούσα να γίνω και κάτι άλλο. Εντάξει, καλός μαθητής στο σχολείο. Μπάσκετ λόγω ύψους και άλλα πράγματα νωρίτερα από αθλητισμό, αλλά κυρίως μπάσκετ λόγω του ότι ήμουν έτσι ψηλό παιδί. Ξεκίνησα μπάσκετ μετά το χρυσό του 87. Όπως πολλά παιδάκια τότε ανακαλύψαμε την πορτοκαλί μπάλα και πηγαίναμε και παίζαμε. Αυτά, ξέρεις. Όχι καμιά φοβερή ιστορία. Ναι. Νορμάλ, ας πούμε, παιδική ηλικία. Mm-hmm. Συνέβη κάτι στη ζωή σου που σου άλλαξε τον τρόπο σκέψης? Διάφορα πράγματα σου αλλάζουν τρόπο σκέψης. Αναλόγως. Δηλαδή, ακόμα και μια ερωτική απογοήτευση ή ξέρω εγώ, μια μετάθεση στο στρατό που πάει καλά ή δεν πάει καλά, μπορεί να σε αλλάξει όλο τον τρόπο που λες τα πράγματα. Βεβαίως. Ξέρω εγώ, μια δουλειά που πας ή μια δουλειά που φεύγεις ή κάτι, μια ευκαιρία που χάνεις. Και εσύ είμαι και της άποψης ότι στη ζωή μας θα παρουσιαστεί μια καλή ευκαιρία σε κάθε τομέα της ζωής. Πρέπει να την αρπάξει, αλλιώς φεύγει. Θα σε αρπάξει εκείνη. Ναι, αλλιώς θα πας στην επόμενη επιλογή που μπορεί να είναι όχι τόσο καλή. Mm. Δηλαδή, μια καλή επαγγελματική, μια καλή ερωτική, μια καλή, ξέρεις, σε όλους τους τομείς, ότι θα σου έρθει μια καλή τουλάχιστον. Πρέπει λοιπόν να, ξέρεις, να την αξιολογήσεις και να δεις ότι αυτή είναι καλή. Mm-hmm. Οπότε, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στη ζωή σου σε οποιοδήποτε τομέα, μπορεί να αλλάξει τρόπο που σκέφτεσαι. Βεβαίως. Βεβαίως. Και ειδικά νομίζω παίζει πολύ ρόλο δύο πράγματα, νομίζω. Να φύγει κάποιο δικό σου άτομο. Στρατός και ερωτική απογοήτευση. Ο Βαϊμάκης δεν έχει πάει ούτε στρατό ούτε είχε ερωτική απογοήτευση ποτέ. Να το ξέρετε αυτό. Στρατό άλλος δεν έχει πάει. Συμφωνώ. Εγώ υπήρξα μάχημος και υπηρέτησα και μακριά. Ορεστιάδα και Γιάννενα. Ναι. Άρτα και Γιάννενα είπε. Ορεστιάδα. Κορεστιάδα. Ορεστιάδα. Ορεστιάδα. Ούτε αν πώς τη λένε, δεν ξέρεις. Δεν έχω πάει και ποτέ. Καλά. Κορεστιάδα. Κορεστιάδα. Ναι. Ξέρετε, επειδή είμαι από την ΚΟ, ναι, συνήθως βάζουμε κάποια σύμφωνα παραπάνω. Γι' αυτό. Δικαιολογήστε το. Ή αλλάζετε κάποια σύμφωνα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κάλι μποχάλι, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Πηγαίνω δύο καλοκαίρια τώρα διακοπές στην ΚΟ και έχω κάνει λίγο. Αλήθεια. Κύριμα, ναι, στην Καρδάμενα. Α, γι' αυτό δεν σε έχω. Εκεί, ναι, ναι. Εγώ είμαι στο λιμάνι της ΚΟ, οπότε διαφορετικά. Έχετε κοντρά. Θα σε ρωτήσω. Από εδώ τους, από εκεί και τέτοια. Έχετε κόντρα και εκεί κόντρα, έχετε. Γενικώς, το ένα χωριό με το άλλο υπάρχει μια αντιπαλότητα, θα το λέγαμε, στο θέμα τουρισμός. Ναι. Ποιος θα τραβήξει τον τουρισμό πιο πολύ. Ναι. Η Καρδάμενα έχει τα μπαράκια εκεί. Ναι. Τα έχεις δει. Τα έχω δει, ναι. Τα έχεις δει. Γίνεται ένας χαμός εκεί. Γι' αυτό πάει και ο Κώστας εκεί. Normal, όχι, νορμάλ τα πράγματα. Δεν πήγαμε ελπίδα ότι θα γίνει το χαμός, αλλά εντάξει. Νορμάλ. Καλά είναι, χωρίς να γίνονται ακρότητες. Ναι. Δεν ξέρω, παλιά μου είχαν πει ότι γινόντουσαν τέρατα. Γίνονταν απίστευτα τα πράγματα εκεί πέρα. Ευτυχώς σταμάτησαν. Ευτυχώς, δυστυχώς, όπως το βλέπει ο καθένας. Για τις μάνες ευτυχώς. Για τους πατεράτες. Λοιπόν, τι δουλειές έχεις κάνει μέχρι τώρα? Εγώ κατά βάση έχω κάνει δουλειές. Ξεκίνησα στα περιοδικά. Mm-hmm. Να δουλεύω το 92 στα περιοδικά του Κωστόπουλου, στο Κλικ και στο Μεν. Και στα περιοδικά δούλεψα για αρκετά χρόνια. Τώρα δυστυχώς περιοδικά πολλά δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Τα έχει τσακίσει η κρίση και διάφορες καταστάσεις. Τέλος πάντων, έχω περάσει από Nitro, από Downtown, από Big, από Active, σε όλα αυτά τα περιοδικά. Ήμουν αρχισυντάξης στο Nitro. Αριστάξει στο Μεν μετά, διευθυντή στο Μεν, στο Μαξίμ, διευθυντή που το βγάλαμε το 2005. Και τελευταία δουλειά σε περιοδικό ήταν στο περιοδικό τη Sport Day, το SMS που βγήκε για δύο χρόνια. Ναι, το θυμάμαι. Εφημερίδα Sport Day είμαι τα τελευταία χρόνια που γράφω και ραδιόφωνο Aera Sports, Sport FM και τώρα στο Sky. Γράφεις ακόμα στη Sport Day? Γράφω, ναι.
η ίδια στήλη στα χαρακόμματα. Όχι, 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 στα χαρακόμματα όχι. Αρθογραφώ κυρίως για θέματα Παναθηναϊκού. Η Παναθηναϊκός δημοσιογράφος δηλαδή, το λέγαμε. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή υπάρχει ας πούμε μια θεωρία ή τέλος πάντων αρκετός κόσμος πιστεύει ότι η Sport Day είναι έτσι πιο ολυμπιακών αποχρώσεων εφημερίδα, παρόλο που ανήκει σε αντικειμενικές, πρέπει να υπάρχει και ένα αντίβαρο με αρθογραφίες και ανθρώπων που γράφουν για άλλες ομάδες. Ωστόσο, μπορεί ο άλλος που παίρνει την εφημερίδα να διαβάζει πράγματα διαφορετικά. Εντάξει, οι Παναθηναϊκοί λένε ότι είναι Ολυμπιακών αποχρώσεων, οι Ολυμπιακοί Παναθηναϊκών αποχρώσεων. Εντάξει, τέλος πάντων, ναι, συμβαίνουν αυτά. Τέλος πάντων, εγώ γράφω κυρίως για Παναθηναϊκό και καμιά φορά για Ρεάλ που έχω εκεί το βασανάκι μου με τη Ρεάλ. Και εμείς το τι να κάνουμε, εντάξει, όλοι έχουμε τα βασανά. Πιστεύεις ότι αυτό το επάγγελμα έχει ημερομηνία λήξης? Κοίτα να σου πω. Του δημοσιογράφου ή του αθλητικού δημοσιογράφου? Πρώτα του δημοσιογράφου και μετά του αθλητικού δημοσιογράφου. Κανονικά όχι. Θα σου το πω διαφορετικά. Το Fight Club ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα έχει ημερομηνία λήξης. Σαν εκπομπή. Έτσι, γιατί είναι μια εκπομπή που απευθύνεται κυρίως σε πιο μικρούς ανθρώπους ηλικιακά. Είχαμε την ευτυχία να ανανεώνει τη βάση του κόσμου, δηλαδή να μεγαλώνουν κάποιοι άνθρωποι μαζί μας. Κάποια στιγμή να σταματάνε να ακούνε γιατί μπορεί να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους, αλλά να μπαίνουν πιτσιρικάδες από κάτω καινούριοι και να ακούνε. Με αυτούς τους ανθρώπους έχεις μια επαφή, δηλαδή μπορείς να επικοινωνήσεις. Κάποια στιγμή όταν μεγαλώνεις, αναγκαστικά τη χάνεις την επαφή. Δηλαδή μπορεί η εκπομπή να τελείωνε από μόνη της, και όχι και επειδή ο Γιάννης μετακόμισε εκτός Αθηνών. Μετά από ξέρω εγώ ένα χρόνο, δύο χρόνια, κάποια στιγμή να τελείωνε η εκπομπή. Να χάναμε αυτό το touch που υπήρχε με τον κόσμο που μας άκουγε. Δεν νομίζω ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ δεμένη δηλαδή η παρέα του Fight. Ήτανε ρε παιδί μου, αλλά φτάσαμε τώρα εγώ ας πούμε με 41 και ο Γιάννης 40. Με τον άνθρωπο που είναι 25 μπορείς να επικοινωνήσεις. Με τον άνθρωπο που είναι 15 μπορείς. Όχι. Με αυτόν λοιπόν, αν σταματήσει να ανώνει τη βάση του κόσμου που σε ακούει, αν ο 15 πια δεν σε βρίσκει αστείο ή ότι έχει ενδιαφέρον και δεν ακούει. Κάποια στιγμή το κοινό θα μεγαλώσει μαζί σου και θα τελειώσει αυτή η εκπομπή. Το θέμα είναι στο ραδιόφωνο να ανανεώνει τη βάση από κάτω. Ναι. Δεν είναι το θέμα να πάρει εργολαβία έναν κόσμο που σε ακούει από τότε που ξεκίνησε μέχρι όσο πηγαίνει. Τέλος πάντων, αυτό που κάνουμε λοιπόν, αυτό που κάναμε ως Fight Club, κάποια στιγμή θα τελείωνε αναγκαστικά. Ναι. Σε δύο χρόνια, σε πέντε, σε ένα, κάποια στιγμή θα τελείωνε. Μπάσαι, ξέρεις, να φτάσει 45-50 χρόνια και να λες τα ίδια πράγματα που έλεγε όταν ήσουν 30. Κάντα γραφικό. Η δουλειά του δημοσιογράφου γενικά δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, καμαρώνω τον Πανούτσο που είναι 60 χρονών και συνεχίζει και το μυαλό του και το γράψιμο του είναι φρέσκο. Που σημαίνει ότι αν το έχεις και γουστάρεις και έχεις όρεξη να το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν είναι ο χρόνος επόδιο σε αυτό. Μάλιστα. Και αθλητικά, στο κομμάτι το αθλητικό, γιατί τώρα τυχαίνει να είμαι εκεί, νομίζω ότι σου αφήνει ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο χρόνου. Δηλαδή, μπορείς να είσαι μεγαλύτερος ηλικιακά και να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ. Δεν σε εμποδίζει κανείς. Κατάλαβα. Λοιπόν, έχει περάσει ήδη κάποια ώρα. Πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε τραγουδάκι το οποίο θέλω να το αφιερώσω εξαιρετικά στον Νίκο που είναι εδώ. Είναι σημαντικό τραγούδι και για το Fight Club, αλλά και σαν τραγούδι. Στάτους και ο The Army Now. Πάμε να τα ακούσουμε. Club to Death. Club to Death, Rob Dugan, soundtrack της ταινίας Matrix. Υπέροχο, υπέροχο. Και το χρησιμοποιήσατε νομίζω και σε πολύ συχνά. Ναι, χαλή, χαλή. Ναι, ναι, χαλή. Χαλή, ναι. Πολύ ωραία χαλή. Συνεχίζουμε τις ερωτήσεις. Του Γιάννη ήταν αυτό. Γιάννης είχε ψάξει και βρει ωραία χαλιά κάποια στιγμή που θέλαμε να τα ανανεώσουμε. Έψαξε και βρήκε παρέα με, δεν θυμάμαι, τον Παναγιώτη Ρίλο, με κάποιον είχε ψάξει και βρει μερικά χαλάκια έτσι που τα κρατήσαμε αρκετά χρόνια. Θα έκανες ποτέ τηλεόραση? Δεν το έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια, ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν θα έκανα, αναλόγως αν θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή που θα μπορούσα να την υποστηρίξω. Δηλαδή να είναι κάτι που να μπορώ να το κάνω καλά, ρε παιδί μου. Ναι. Όπως το ραδιόφωνο. Ναι, όχι καλά, ξέρεις. Να είναι κάτι που να είμαι με κάποιον άνθρωπο που να κολλάμε παρέα στην τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση είναι τελείως διαφορετικό με το ραδιόφωνο. Έχει την εικόνα έτσι. Το ραδιόφωνο να κάθεσαι, να φοράς ό,τι θες, να στέκεσαι όπως θες, να είναι τα μαλλιά σου όπως να είναι, να είσαι χύμα και να κάνεις ραδιόφωνο. Ακριβώς. Στην τηλεόραση είναι και η εικόνα. Πρέπει να είσαι κάπως. Ισχύει αυτό, ισχύει. Να προσέχεις πώς θα στέκεσαι, τι θα φοράς, μην κάνεις καμία γκριμάτσα, οτιδήποτε. Αν λοιπόν μπορούσα να βρεθεί ένα κόνσεπτ που να μπορώ να το κάνω καλά μαζί με κάποιον άνθρωπο, εντάξει, αλλά δεν και εγώ ήμουν ποτέ να κάνω τηλεόραση. Δεν ήταν ποτέ. Το ραδιόφωνο, ας πούμε, έτυχε να το ξεκινήσουμε με τον Γιάννη τυχαία
Για τυχαία βρεθήκαμε τον Γιάννη τρεις μέρες πριν την πρώτη εκπομπή. Και μας έκατσε. Ήταν και λίγο. Ξέρεις, θέλει και λίγο τύχη σε οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου. Και συνήθως τα τυχερά πράγματα είναι αυτά που γίνονται και επιτυχημένα πράγματα. Ναι. Με τον Γιάννη δεν γνωριζόμασταν. Γνωριστήκαμε μια μέρα, κάναμε ένα δοκιμαστικό. Βρεθήκαμε εκεί 5 λεπτά, είπαμε να γιατί κάνεις και αυτά. Μπήκα μέσα, κάναμε ένα δοκιμαστικό και κολλήσαμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό μπορεί να, με έναν άνθρωπο να κάνεις πρόβες 2 μήνες για να βγεις να κάνεις κάτι και να μην σου κάτσει. Ναι. Είναι και λίγο θέμα συγκυριακό. Ακριβώς. Η εκπομπή αυτή ήταν για να γίνει. Βρεθήκαμε 2 άνθρωποι από το πουθενά και ταιριάξαμε κατευθείαν και μπήκαμε και κάναμε μια εκπομπή. Η οποία έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή ότι ενώ είχε μια απήχηση σε κάποιο κόσμο. Ήταν να γίνει. Ήταν γραφτό της να βγει αυτή η εκπομπή. Ακριβώς. Αν εσύ τώρα και ο Γιάννης βρισκόσασταν μόνιμα, ή αυτός ερχόταν εδώ ή εσύ εκεί, θα συνεχίζατε εκπομπές μαζί? Αν υπήρχαν συνθήκες, ναι. Θα κάνατε πάλι το Fight Club ή κάτι διαφορετικό? Κοίτα, όσο ακόμα μπορούμε να κάνουμε το Fight Club, ενώ ηλικιακά αυτό που σου λέγα νωρίτερα, ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε μια εκπομπή που θα συνέχιζε από εκεί που έμεινε. Ναι. Δηλαδή, όσο ακόμα έχουμε επικοινωνία με κόσμο που είναι μικρότερο σε ηλικία και μπορούμε να συντονιστούμε πνευματικά και να επικοινωνήσουμε, θα μπορούσαμε να το κάνουμε θεωρητικά. Αν αυτό το πράγμα τελειώσει κάποια στιγμή, γιατί είναι αυτό που λέγαμε ότι πια με τον 15χρονο, με τον 17χρονο δεν επικοινωνείς, είσαι, ξέρω εγώ, κουραστικός ή έχεις άλλους κώδικες, παιδί μου, μεγαλώνεις εσύ, αυτός είναι μικρός, ξέρεις, αυτά που λες εσύ δεν τα καταλαβαίνει αυτός και αυτά που σου λέει εκείνος τα καταλαβαίνεις εσύ. Τότε βρίσκει κάτι άλλο ενδεχομένως να κάνεις. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό το κάτι άλλο, γιατί αυτό το πράγμα ξεκινήσαμε να κάνουμε από το 2001. Δεν κάναμε κάτι άλλο με το Γιάννη μαζί. Αλλά φαντάζομαι ότι μετά από τόσα χρόνια εμπειρία στο ραδιόφωνο, αν χρειαζόταν να κάνουμε, να βρούμε μια άλλη συνταγή, θα τη βρίσκαμε. Ναι. Πάντως εμείς ανοιχτά σαν Driver FM, ναι, άμα ποτέ συναντηθείτε εδώ Αθήνα, μπορείτε να κάνετε μια επαιτειακή από το Driver FM. Ευχαρίστως. Κάναμε μια στα Γιάννενα, ούτως ή άλλως είχα ανέβει τα Χριστούγεννα και μου είπατε ότι την ακούσατε. Εννοείται. Ανέβηκα πάνω να το δω τι κάνει το αγόρι μου εκεί πέρα, πώς τα περνάει. Μια χαρά ήταν, οπότε κάναμε και μια ώρα εκπομπή. Θυμηθήκαμε λίγο έτσι το Fight Club. Ήταν ωραία. Εντάξει, μπορεί να ξαναβρεθούμε, τι να πω. Τώρα είναι αυτό που λες, παιδί μου, να ευχηθώ τι, ότι μακάρι να ξαναβρεθούμε, τι, να μην πάει καλά στο Γιάννη αυτό που δοκιμάζει στα Γιάννα. Δεν θέλω να το πω. Μακάρι να του πάει καλά και να είναι ευτυχισμένος εκεί πέρα, και να βρούμε έναν τρόπο κάπως, κάπου να συναντηθούμε πάλι. Όταν είναι μια απόφαση ζωής όπως αυτή που πήρε ο Γιάννης, δεν είναι επαγγελματική λόγη. Γιατί ξέρεις, κάποιοι νόμιζαν ότι, ξέρω εγώ, μας διώξανε. Κάποιοι ότι τσακωθήκαμε. Κάποιοι ότι. Υπήρχαν. Ναι, ο καθένας μπορεί να βάζει με το μυαλό του. Πάρα πολύ απλό το πράγμα. Πήρε μια απόφαση ζωής ο άνθρωπος να πάει να ζήσει μακριά από την Αθήνα. Όταν είναι η απόφαση ζωής και έχει να κάνει με τη ζωή σου, με τη γυναίκα σου, με το πώς θες να ζήσεις από εδώ και πέρα, με το πόσο δεν αντέχεις όλη αυτή την παράνοια που υπάρχει στην Αθήνα πλέον. Και παίρνεις την απόφαση να ξεσπιτωθείς και να τα αφήσεις όλα πίσω και να κάνεις καινούργιο ξεκίνημα, ας πούμε, 40 σε μια άλλη πόλη, που είναι πολύ δύσκολο. Μεγάλη απόφαση. Βεβαίως, πολύ δύσκολο. Πολύ μεγάλη απόφαση. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πράγμα προηγείται όλων των υπολείπων. Όσο και αν και εμένα με στεναχώρησε και ότι με τον Γιάννη είμαστε φίλοι και πολλά χρόνια μαζί και ραδιοφωνικό team, αλλά πάνω απ' όλα φίλοι. Γίναμε φίλοι μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά σέβεσαι την επιλογή του άλλου. Είναι η ζωή του, ρε παιδί μου. Δεν είναι ούτε ένα καπρίτσιο, ούτε οικονομικό το θέμα, ούτε ότι τσακώνεσαι με κάποιον, ούτε βαρέθηκες τον άλλον, ας πούμε, και δεν μπορείς άλλο. Είναι απόφαση ζωής. Εκεί λοιπόν μπαίνει πρώτα η οικογενειακή και προσωπική ευτυχία και όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν. Να κάνω μια παρένθεση. Όσοι θέλετε να στέλνετε μήνυμα, φυσικά για να ακουστεί στον αέρα, στο studio@driverfm.gr. Είναι το mail του σταθμού ή πάρα πολύ απλά μπορείτε να μπείτε στο page του σταθμού στο Facebook και το τηλέφωνο έχουμε, έτσι. Και το τηλέφωνο. Ναι, το τηλέφωνο είναι. Μπορείς να το πεις εσύ που το λες ωραία. 215-55-15-435. Εν τω μεταξύ έχει κάνει εδώ πέρα μόντα και έχει βάλει εδώ το τηλέφωνο και συνέχεια το ξεχνάω. Ναι, τα έχει όλα. Να το πω κι εγώ, να το δοκιμάσω. Μια δώσε. 215-55-15-435. Εν τω μεταξύ, αν το πάρεις. Ναι, το πιστεύω. Αν το πάρεις τον αριθμό και τον βάλεις σε σειρά τα νούμερα, είναι από το 1 μέχρι το 5. Πολύ δύσκολο. Πώς το κάνεις αυτό? Ούτε παραγγελία δεν είναι. Πρόεδρος, ψαγμένος. Ο πρόεδρος. Πήρε τηλέφωνο και λέει: δώστε μα τηλέφωνο εύκολο, ας πούμε. Ο πρόεδρος. Εντάξει. Ξέρεις, θέλω να πω τα μισά από αυτά εδώ που έχω γράψει.
Δεν ξέρω αν θα βγει 2 ώρες η εκπομπή ή θα βγει 5 ώρες στο τέλος. Το πιστεύεις ότι δεν έχουμε γράψει ποτέ τίποτα 12 χρόνια που βγήκαμε στον αέρα, έτσι? Σοβαρά? Δεν υπήρχε μία μέρα που να είχαμε ετοιμάσει μία αράδα να πούμε, Ποτέ. Δηλαδή, ο κόσμος που τυχαίνει να το συζητήσουμε δεν το πιστεύει. 12 χρόνια που κάναμε εκπομπή δεν γράψαμε ποτέ μία γραμμή για να πούμε μέσα να πούμε. Και συνήθως δεν είχαμε και ποτέ τίποτα. Δηλαδή, άνοιγε το μικρόφωνο και κάποιος έλεγε κάτι. Ναι. Και από αυτό ξεκινάγαμε και κάναμε εκπομπή. Χωρίς να υπάρχει προετοιμασία. Μπα, βλέπα κάτι στην τηλεόραση ή ο Γιάννης να κοίταγε κάτι στο ίντερνετ. Ή να ξεκίνησε κάποιος να λέει κάτι και κάποιος να πεταγόταν από τους δύο και να έλεγε κάτι άλλο. Και να πήγαινε μια εκπομπή με το κάτι άλλο. Έλεγε ο Τσαούσης το στοίχημα. Έχω κάνει guest εμφανίσεις στο στοίχημα και εγώ. Βεβαίως, 5 φορές τα 12 χρόνια. Και προς το τέλος, έτσι δεν ήταν? Ναι, έκανα την έκπληξη. Και ερχόμαστε σε φράσεις. Έχω γράψει εδώ πέρα μερικές φράσεις να τις αναλύσουμε όλοι μαζί. Οι άντρες και οι γυναίκες δεν είναι φίλοι. Θέλει απλό ανάλυση. Απλό. Υπάρχει κανείς εδώ που να πιστεύει ότι οι άντρες και οι γυναίκες μπορεί να είναι φίλοι? Όχι. Να το πει τώρα, αλλιώς να σιωπήσει για πάντα. Υπάρχει κανείς πιστεύει ότι μπορούν ένας άντρας και μια γυναίκα να είναι φίλοι? Ναι, από τη μία πλευρά όμως. Ένας από τους δύο έχει αισθήματα. Ωραία, αυτό λέω. Να είναι φίλοι είναι λειτουργία για τους δύο αυτό το πράγμα, έτσι. Α. Δηλαδή μπορεί να, ξέρω, να σε βλέπει εκείνη σαν φίλο και εσύ να τη βλέπει, ας πούμε, σαν κάτι άλλο. Ναι. Και να τύχει κανένα βράδυ να πιείτε κανένα ποτό και να βρεθείτε, ας πούμε, κουλουβάχατα. Ναι. δεν το λες φιλία αυτό το πράγμα. Και αυτό που λένε στα φιλικά μπορεί να τα καλύτερα. Ναι, εντάξει. Και αυτό το λένε. Πολλά λένε, ρε παιδί μου, ναι. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις στον κανόνα? Αν ρωτάς τη γνώμη μου, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Δηλαδή, μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν τους έχει βγει ποτέ, ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις κάποιος από τους δύο το έχει σκεφτεί κάποια στιγμή ή θα το σκεφτεί κάποια στιγμή. Ναι. Είναι στη φύση του ανθρώπου, ρε παιδί μου. Αν είσαι άντρας και είναι γυναίκα και νιώθεις έλξη για το ίδιο φίλο. Κάποια στιγμή κάτι θα νιώσει για τον άλλον. Αν όμως δεν έχεις έλξη, και είναι το θέμα. Γιατί γενικότερα ή ειδικότερα? Ειδικότερα. Ναι. Ας πούμε, εγώ έχω φίλη, ναι, την οποία την ήρθαμε πιο κοντά φιλικά 2012 και από τότε παραμένουμε φίλοι. Ναι. Μεγάλος ψεύτης. Ναι. Όχι, όχι. Μεγαλώνει με την υπάρχει. Είδες τι έχω πάθει εγώ που έλεγα ψέματα. Έλεγα πολλά ψέματα. Μικρός, μεγάλος η μύτη. Θα σου πω το γιατί. Να μου πεις. Γιατί δεν με ελκύει ερωτικά. Ούτε εγώ την ελκύω ερωτικά. Πού το ξέρεις? Ότι δεν την ελκύω. Εσύ το ξέρεις για τον εαυτό σου. Εκείνη που ξέρεις ότι δεν. Δεν σε έχει δει κάποια στιγμή σαν ξερολούκου μου. Κάποια στιγμή στο παρελθόν μπορεί. Άρα, μπορεί. Με ένα φίλο λοιπόν, όταν μιλάμε για φιλία, η φιλία δεν περιέχει ένα, ξέρεις, ένα σεξουαλικό στοιχείο, έτσι. Ναι, Θανάση. Φαντάζομαι, είστε φίλοι εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Δεν έχει λαχταρίσει το παρελθόν από τον άλλο. Θέλω να πιστεύω, έτσι. Αν έχει λαχταρίσει, δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε. Αλλά... ξεκίνησε την εκπομπή λέγοντας τον Κώστα Γκούρου του έρωτα. Βεβαίως. Τι θες, τι πας τώρα να πεις? Εδώ, σου τεκμηριώνει. Υποκλίνομαι. Όχι, δεν είναι. Εγώ είναι, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να λένε, ας πούμε, ότι ναι, μα πώς δεν γίνεται. Εγώ έχω μια φίλη που. Οκ. Okay. Η δική μου άποψη είναι και αυτό που μου έχει διδάξει η ζωή, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια. Πέρα από αστεία και γκουρού του έρωτα και λοιπές σαχλαμάρες τέτοιες που, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω και ποιος τις έβγαλε. Ότι άδολη φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή που θα πιούν και ο ένας θα περνάει μια απογοήτευση και οι άλλοι αυτό και θα βρεθούν κάπου μόνοι και αυτά. Μπορεί να ξυπνήσουν το πρωί και να είναι, ξέρεις, ανακατεμένα τα πράγματα. Και δεν υπάρχει γυρισμός μετά. Δηλαδή, άμα γίνει αυτό, τι θα πεις μετά, ότι τώρα ξανά είμαστε φιλοί? Δεν γίνεται. Αλλά μετά μπορεί να τύχει να μην είμαστε φίλοι. Είσαι φίλος ή δεν είσαι φίλος. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι στη φύση του ανθρώπου όμως. Είναι ένας άντρας και μια γυναίκα. Είναι θετικό, αρνητικό. Είναι αυτό το πράγμα. Εκτός αν το θετικό δεν είναι θετικό και είναι αρνητικό. Άλλο αυτό, ρε παιδί μου. Ναι, εγώ μιλάω στην περίπτωση που είναι θετικό, αρνητικό, ξέρεις. Είναι οι δύο πόλοι. Μάλιστα. Η φράση έχουν κόντρα. Ναι. Πώς βγήκε? Από εκπομπή του Τάκη Τσουκαλά. Δεν το πιστεύω. Παίρνει τηλέφωνο τύπος και λέει, ξέρω εγώ, στο πρώτο ημίχρονο ο Καρεμπέ ήταν άρχοντας στο κέντρο. Λέει ο Τάκης, ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο γιατί έπεσε? Του λέει ο Τάκης, εσύ τη ξέρεις την απάντηση? Ναι, γιατί έβαλε τον Τζοβάνι μέσα. Λέει ο Τάκης. Και του λέει ο Τάκης, του λέει, και τι έχουνε κόντρα? Ναι, έχουνε κόντρα. Άντε γεια, λέει ο ακροατής τον Τάκη. Ο Τάκης τρελαίνεται στον αέρα. Είναι περιβόητο. Ναι, υπάρχει βίντεο. Ρε Καραγκιωζάκο. Μαλά, τέτοια είπε. Του λέω όλα τα πολύ. Ρε Τάκη, μην βρίζεις, θα φύγω, σου λέω. Λέει ο Άκης από δίπλα. Είναι ιστορικό βίντεο αυτό το πράγμα. Είναι ιστορικό και είναι σε έξαλλη κατάσταση ο Τάκης. Μα δεν τον άκουσε τον Καραγκιόζη. Και του λέω, ρε Τάκη, τι θες, σε κουρτίζει ο κάθε Καραγκιόζης? Μηδέν βαθμοί, γιατί είναι άεγο άλλο. Μηδέν βαθμοί. Λέω, Τάκη, θα φύγω, θα κάνω εκπομπή καρέκλε.
Και υπάρχει ένα διάλογο, υπάρχει ένα τέτοιο 1,5 λεπτό, ένα ξεκαρδιστικό βίντεο, α πούμε, απίστευτο. Στο οποίο ξέρει, μήπως έχουν κόντρα. Ναι, έχουν κόντρα. Άντε γεια. Αλλά ο Τάχης σατίζεται για το άντε γεια, το λέει ακροατή. Δεν μπορεί να το πει. Τι γίνεται τώρα, μα την είπε τώρα ο άλλο και φουντώνει. Είναι εκπληκτικό. Υπάρχει στο YouTube, α πούμε, με εκατομμύρια χτυπήματα. Τα μισά πρέπει να δικά μου. Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Ναι. Και ανθρώποι. Ναι. Εντάξει. Α, οι ανθρώποι είναι τα Σαββάτα. Οι άνθρωποι είναι τα Σάββατα. Και υπάρχουν όσοι ακούνε Fight Club που το λένε οι ανηθρώποι. Δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Πώς βγήκε αυτό? Από μηνύματα. Κάποιος το ξεκίνησε, έτσι γινόταν στην εκπομπή αυτό το πράγμα. Κάποιος έστελνε κάτι, το παίρναμε, το ξεχυλώναμε. Μεγάλα γλέντια. Ναι, και μετά ακολουθούσε. Αυτό ήταν και όλο το κόλπο της εκπομπής. Κόλπο δεν το κάναμε συνειδητά. Βγήκε ότι ο κόσμος έψαχνε μια αφορμή για να εκφραστεί. Και να μπορέσει να μπει σε ένα τρυπάκι να συμμετοχείς. Όταν τούτενε στο ερέθισμα, λέγοντας κάτι που μπορούσε να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί, υπήρχαν άνθρωποι που καθώς και σκεφτόντουσαν, ας πούμε, με ρόνι, θα να βρουν ένα ωραίο ψευδόνυμο για να στείλουν. Ναι. Ή ένα ωραίο τρίλημα. Ή μετά στην πορεία ένα ωραίο υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της εκπομπής. Ότι πέρα από ότι είχαμε ανθρώπους που άκουγαν φανατικά, ήταν και άνθρωποι που καθόντουσαν και σκεφτόντουσαν φανατικά για να βρουν έναν ωραίο τρόπο να επικοινωνήσουν με την εκπομπή. Ναι. Και αυτό δημιουργούσε μια επικοινωνία αμφίπλευρη. Δεν ήσουν εσύ από τη μία και από την άλλη ο άλλος που απλά σε άκουγε. Ήταν εσύ που μιλάγες, ο άλλος που άκουγε και μετά σκεφτόταν να σου στείλει κάτι για να γίνει ένα πινκ-πονγκ. Ένα τζέρτζελο. Εντελώς. Και έτσι βγήκαν όλα τα ωραία πράγματα στην εκπομπή τα οποία κράτησαν όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν ήταν και ίδια. Τα τριλήματα ήταν μια περίοδο που σταμάτησαν, μετά ήταν κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι έχουμε χαιρετίσματα από τον Θοδωρή από την Καραϊβική. Σου στέλνει τα φιλιά του. Ο οποίος έχει λυσάξει να βγει στο Skype για να μιλήσει στον Κώστα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, Παναγιώτη. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το αντέξω. Αλλά Παναγιώτη θα στέλνει με τη γυναίκα. Γίνεται. Ναι, το κινητό μου. Ό,τι του ζητάς γίνεται, εντάξει. Έτσι, του λες μόνο αυτό γίνεται. Γίνεται, γίνεται. Όλα γίνεται. Έχω. Το καλό έχω. Τρομερός πρόεδρος. Τώρα θα καλέσω. Θα κάνουμε ζωντανή σύνδεση με Καραϊβική. Εν τω μεταξύ, εγώ έκανα εκπομπή τη προάλλη. Ετοιμάσου, Θοδωρή, ετοιμάσου. Ναι. Την Παρασκευή, λοιπόν, έκανα εκπομπή και κάθε Παρασκευή βγαίνει ο Θοδωρής από την Καραϊβική με Skype και είναι λες και μιλάμε ένας δίπλα στον άλλο σε τέτοια ταχύτητα. Και τώρα που είπα για ταχύτητες και τέτοια, πώς σου φαίνεται όλο αυτό το πράγμα που αρχίζει και Skype σιγοβράζει σιγά σιγά από το Ιντερνετ? Ποιο απ' όλα λες? Το YouTube, ας πούμε. Ναι. Το Facebook. Όλα αυτά λοιπόν, πώς σου φαίνονται ότι αρχίζει και εξελίσσεται ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείς να το κοντρολάρεις? Γιατί να το κοντρολάρεις όμως? Αυτό δηλαδή. Δηλαδή δεν είμαστε γεμάτοι από κοντρολαρισμένα πράγματα όπως όλα αυτά τα χρόνια τα σερβίρουν. Δηλαδή το πρόγραμμα των καναλιών, ας πούμε. Ναι. Είναι ένα πράγμα στο οποίο δεν έχεις καμία συμμετοχή. Απλά το βλέπεις. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, ξέρω εγώ, αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις, το βλέπεις. Εδώ πέρα μπορείς μόνος σου να το διαμορφώσεις, να ανεβάσεις πράγματα, να επικοινωνήσεις, να πεις τι σου αρέσει, τι σου αρέσει, ξέρεις. Και αυτό που κάνετε εσείς ακόμα είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Ακριβώς. Ότι μπορείς να κάνεις ένα ραδιόφωνο όπως σου αρέσει από το να ακούς αυτά που υπάρχουν, γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή. Τέλος πάντων, για το Facebook και όλα αυτά, εγώ δεν έχω και άποψη γιατί δεν έχω και Facebook. Πρέπει να είμαι, ξέρεις, ο τελευταίος άνθρωπος στον πλανήτη που δεν έχει ούτε Facebook, ούτε Twitter, ούτε τίποτα. Δεν μου κάνει ποτέ κλικ αυτό το πράγμα. Παρόλο που, ξέρεις, μου λένε κάποιοι φίλοι, κάνε ρε παιδί μου, θα γνωρίζεις γκόμενες για παράδειγμα. Εντάξει, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο της κατρακύλας, να πρέπει να το κάνουμε στοχευμένα, οκ. Okay. Μια χαρά το βρίσκω όμως. Ναι. Όσο μπορεί ο καθένας να, ξέρεις, να επικοινωνεί και να κάνει πράγματα διαφορετικά και πράγματα που του αρέσουν και να ανεβάζει πράγματα που θέλει να δουν οι άλλοι και να βλέπει πράγματα που έχουν ανεβάσει οι άλλοι και του αρέσουν και μπορεί να τα βρει πολύ εύκολα με ένα κλικ. Μια χαρά δεν είναι? Βεβαίως. Βεβαίως. Και στο λέει ένας άνθρωπος, ας πούμε, που μεγάλωσα χωρίς ίντερνετ, που κάποια στιγμή μπήκε το μόντεμ στη γραμμή, που έπαιρνε τηλέφωνο και το άκουσα να που μαζεύομαστε σπίτι σε όποιον είχε ίντερνετ, ας πούμε, να κάτσουμε να δούμε τι διάολο είναι αυτό το πράγμα. Έρχονταν ο λογαριασμός. Ναι, που σου λέει για όλους εγώ τι θα ψάξουν πενταγώνια. Γράψε σεξ, σεξ. Το θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Τις πρώτες φορές στο ίντερνετ έχουμε μαζευτεί μια παρέα σε ένα σπίτι που υπάρχει ίντερνετ, τα πρώτα, ας πούμε, που έχουμε. Και α, μπούμε να δούμε το ίντερνετ. Γράψε σεξ, σεξ. Σεξ, μια φωνή από πίσω. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πολύ σύντομα. Θα βάλω ένα τραγούδι που άκουσα πρώτη φορά στο Fight Club. Το Arctic Monkeys, Do I Wanna Know.
πολύ ωραίο τραγούδι. Και στη συνέχεια θα έχουμε και το Θοδωρή σε παρέμβαση. Εδώ πέρα θα γίνει χαμός. Πάμε και ερχόμαστε. Όπως καταλάβατε, επανήλθαμε εδώ στο driverfm.gr με Κώστα Βαϊμάκη εδώ καλεσμένο. Επίτιμο καλεσμένο. Όχι ο επιμένης, επιμένης. Επίτιμο να το αποφεύγουμε, λέω καλύτερα. Θα πέσουν τα ίντερνετ, θα πέσουν τα. Αρχίζουμε λοιπόν. Παρέμβαση έχουμε από. Έχουμε λογικά, πρέπει να ακούει. Λογικά. Λοιπόν. Μας ακούς? Θοδωρή. Θοδωρή, μας ακούς? Καλά να πάθετε. Επίτιμο θέλατε. Τα λέω εγώ. Τα λέω εγώ. Για μιλά, για μιλά. Δεν ακούμε, θα το διορθώσουμε. Μιλάει το σήμα. Μιλάει το σήμα. Κλείστε μόνο γιατί κάνει παραπολές. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε εδώ πέρα με τις φράσεις. Με τιμά. Ναι. Έχω γράψει εδώ. Το με τιμά υπάρχει πλέον παντού. Με τιμά που κάνω αυτό. Αλλά σε εκπομπή το με τιμά πώς άρχισε και γιατί άρχισε. Και άρχισε να γίνει με τιμή. Ναι. Και τιμή, το οποίο ήταν, ξέρεις, ήταν μια δική μας, ας πούμε, λεκτική ακροβασία. Είμαστε ένα κάποιο. Παιδιά, δεν το λέτε σωστά, μα το ξέρουμε. Εν γνώση μας το κάναμε αυτό. Δεν θυμάμαι από πού είχε ξεκινήσει το με τιμή. Κάπου το είχαμε ακούσει, κάποιος το έλεγε, το είχε πει λάθος και το είχαμε κολλήσει και είχαμε αρχίσει να το λέμε εδώ με τιμή και τον τιμή αυτό το πράγμα κτλ. Είχε πολύ πλάκα όταν κάποιοι καινούργιοι αγροτές μας διορθώναν. Αυτό πήγαν, ναι, αυτό. Ναι. Γινότανε μετά από το 2012. Ναι, ναι. Ότι καλώς το κτλ. Εξηγούσαμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι ξέρουμε πώς λέγεται στην πραγματικότητα, αλλά το χρησιμοποιούμε έτσι για δικούς μας λόγους. Κάπου το είχαμε ακούσει, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πρώτο πει και το πήραμε και το κολλήσαμε. Είναι αυτό που λέγαμε. Μην πεις κάτι, το παίρνει μετά ο κόσμος και το χρησιμοποιεί για να. Καραμέλα. Για να φτιάξει και αυτός δικές του ιστορίες. Πολύ όμορφο. Μεγάλες αλήθειες. Δεν είναι η ζωή γεμάτη μεγάλες αλήθειες. Όχι, δεν θα σταματήσουν ποτέ. Ήταν που είχες πει αυτό. Σου είχε γίνει η ερώτηση, θα σταματήσουν ποτέ οι ποτέ, μεγάλες. Ποτέ. Ποτέ. Η ζωή σταματάει είναι, η ζωή. Ποτέ. Και ακούς. Έχουν έρθει εκπληκτικές μεγάλες αλήθειες. Ναι. Δηλαδή αυτές που τις βλέπεις και λες, ναι, ρε, εσύ, έτσι είναι. Για να δούμε, έχουμε μήνυμα εδώ. Έχουμε μήνυμα. Πάντα κοντά στο μικρόφωνο, έχουμε πολύ λίγο. Βεβαίως. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και από τον συνονόματό μου. Καλεσμένο σας, μας λείπει πολύ το Fight Club. Περνάνε δύσκολα πια τα βράδια μας. Αυτό το έχει πει και ένας καλλιτέχνης, αλλά δεν θυμάμαι ποιος. Θα ήθελα να το ρωτήσω αν θα τον ακούσουμε σύντομα σε κάποια ραδιοφωνική συχνότητα και αν πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά, αν το έχει συμβεί. Μπα, δεν μου έχει συμβεί. Ο Κώστας ο Παναθηναϊκός θα στέλνει αυτά. Δεν ξέρω, μπα, το στείλω Βαϊμάκης για τον εαυτό. Τώρα πήγα να βάλω νερό. Λοιπόν, Θοδωρή, μας ακούς? Loud and clear. Ναι, loud and clear εσύ μας ακούς, αλλά εμείς δεν σε ακούμε και πολύ. Όχι, ακούγεται, από την άλλη γύρω. Α, από την άλλη, sorry. Εδώ είναι το μικρόφωνο. Ναι, κάντε εσύ που ξέρεις. Ο πρόεδρος, ναι. Λοιπόν, ο πρόεδρος. Ωραία. Τι ήθελες να ρωτήσεις τον Κώστα? Λοιπόν, πριν να ρωτήσω τον μέγιστο γκουρού, δύο πραγματάκια. Γλέντικα από την Καραϊβική. Εγώ με το Fight Club, δεν ξέρω να ακούγομαι. Βεβαίως ακούγεσαι. Εγώ με το Fight Club ξεκίνησα γύρω στο 2010 περίπου. Mm-hmm. Το 2009 ο αδελφός Παύλα, αγαπημένος φίλος Παύλος, κάπου εκεί πέπαινε γι' αυτός, κάπου εκεί πέρα δεξιά-αριστερά. Δεν ξέρω, είναι, βλέπω κάπου. Ναι. Έναν μουσά του βλέπω. Όχι, αυτός είναι ο Πάνος, πιο δίπλα είναι. Νάτος. Το βλέπεις? Ήταν ένα χέρι, νάτος. Καθότανε, ήμασταν στικό. Την πρώτη φορά που κατέβει κακό, 2 η ώρα το πρωί παίζαμε manager και του είστε φτασιά να μου δείξει το λεξιλόγιο του Fight Club. Γιατί νυφάλι κάτι... πάντα, έτσι, κάνετε την, έτσι, όλα τα κάνετε, νυφάλι τα κάνετε όλα αυτά, θέλετε να με πείσετε, εντάξει. Όλα τα εγκλήματα με το Fight Club εντωμεταξύ γίνονται στην Go και με το Θανάση στην Go ήταν. Ακριβώς. Για πες. Και προσπαθούσε να μου εξηγήσει γιατί κάτι που μου έδειχνε, που μου... Γιατί ήταν αστείο, ρε παιδί μου, η όλη φάση. Mm-hmm. 2 η ώρα το βράδυ μετά από μάνακερ, εγώ εκείνη τη στιγμή μου που θέλω να πάρω και ένα το μπι το τσουλού. Mm-hmm. Και δεν με έδειξε τίποτε άλλο. Και του λέγα ναι, χα. Τι θες να ρωτήσεις λοιπόν τον Κωστά? Μετά που κάνα εξάμεινο, ρε παιδί μου, ξεκίνησα να ακούω το Fight Club κανονικά από μόνος μου. Το πήρες το τσουλού? Παρέα κάθε βράδυ. Ρώτησε ο Κώστας, το πήρες το τσουλού? Το κέρδισα, ναι. Να, ωραία. Αλλά εντάξει. Εννοείται. Με τα Γιάννενα παρακαλώ, έτσι. Το 2048. Είναι μια δεκαετία, αλλά το κέρδισα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα δίλημα
στον μέγιστο γκουρού δίπλα σας. Ναι. Είσαι στο κρεβάτι στη μέση. Δεξιά έχεις ένα απίστευτο θηλυκό και αριστερά ένα ομοφυλόφιλο. Σε ποιον γυρνάς την πλάτη? Στην αγάπη γυρνάς την πλάτη. Ναι, εκεί παίρνεις τα ρίσκα σου. Παίρνεις τα ρίσκα σου. Παίρνεις τα ρίσκα σου εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να είσαι και ανάσκελα, λέω τώρα. Εντάξει, κάπως πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον σου, έτσι. Να το βάλουμε σήμερα. Έχεις τη Βεργάρα λοιπόν από τη μία και από την άλλη έχεις, ας πούμε, ένα ομοφυλόφιλο. Γυρνάς προς τη Βεργάρα με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή παίρνεις τα ρίσκα σου. Τι να κάνεις τώρα, δηλαδή, αν έχεις τη Βεργάρα δίπλα, τα παίρνεις τα ρίσκα. Τα παίρνεις. Τα παίρνεις. Αλλά... ρίσκα που. Όπα. Μας πιάσανε. Μας πιάσανε στην Καραϊβική. Κάτι με σιρήνες περνάει. Τρέξε γρήγορα. Λοιπόν, κάτι άλλο θα σας ρωτήσω, γιατί μετράνε οι μονάδες. Αφού είναι από Skype, ρε. Δεν έπιασε το κόλπο. Δεν έπιασε το ίδιο. Όπως καταλαβαίνετε, θέλει να με διώξει, κύριε. Αυτός είναι ο Θανάσης Τσιφτσίδης. Τι να κάνουμε. Εσύ μην καπνίζεις πολύ, κάνει κακό. Κράζουνε. Τι να κάνω. Λοιπόν, κάτι άλλο θα θέλεις να ρωτήσεις? Δεν ξαναρωτάω. Όπου είσαι πολύ διακριτικός, παιδί μου. Πολύ διακριτικός. Τίποτα, απλά θέλω να πω ότι χαίρομαι που ακούω αυτή τη σπέσια φωνή. Δυστυχώς λόγω... έγινα λίγο την καμάδα, τον βλέπω και τον άνθρωπο. Βεβαίως. Εξηγήθηκε κιόλας. Ναι, βέβαια, τι. Πώς θα έρθω εδώ πέρα. Λοιπόν, χαίρομαι πραγματικά που σε ακούω. Πραγματικά θέλω να ξαναξεκινήσεις εκπομπή μαζί με τον συνέτερο δίπλα παύλα φίλο σου, παύλα κολλητό σου. Όπου πλακώσαν για τα μηνύματα. Οπότε κάποια στιγμή να ξανακούσουμε αυτό το θεσπέσιο δίδυμο που μας ανύψωνε τα βράδια. Ναι. Δεν ακούστηκε πολύ καλό. Ανύψωνε. Ας μείνουμε στη Βεργάρα που έκαμε. Μόνο εσύ θα έβαζες κάτι τέτοιο πρόσωπο στο μυαλό σου, Θανάσης. Μόνο εσύ. Πάντα. Ο οποίος, Θανάση, μετά από πολλά χρόνια που τον ακούω, κάνει σαρδάμ με το που ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό, εσύ. Αυτό κατάρα. Έχει πάθει κοκομπλόκο. Το περίμενα εγώ για την εκπομπή. Στόπα, εγώ στόπα. Στόπα. Εγώ θα συνέλθω σούπα αύριο το μεσημέρι. Με το καλό. Και αν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή, που ήσουν εδώ, έστω και με το Skype. Νομίζω έχει καλή οπτική. Κορόιδο είναι εδώ πέρα. Κανονικά στην Καραϊβική είναι δηλαδή. Γιατί να, μια χαρά είναι εκεί πέρα. Μια χαρά. Δεν είναι. Πολύ κοτόπουλο. Πολύ ναι. Κοτόπουλο. Εκεί Καραϊβική και στρατό. Μάστε. Ο Γιάννης από Ασπρόπυργο λέει και εγώ στη Βεργάρα θα ανέβαινα. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας έχεις, αγαπημένε. Αγαπημένε όμως. Τι να σου πω. Πότε θα έρθεις, ρε? Τι μέρα είναι σήμερα? Κυριακή. Ωραία, σε 200 μέρες. Ωραία. 200 και σήμερα. Έτσι αυγούς και της Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, χαιρετάμε τον Θοδωρή. Κλείστε εσύ που τα ξέρεις, πρόεδρε. Και συνεχίζουμε με διλήμματα τρελήμματα. Ναι. Πώς αρχίσαν αυτά? Πάλι από ακροατή? Πάλι από ακροατή. Δηλαδή το 50% του Fight Club ήταν ακροατές. Μα φυσικά. Δεν θα μπορούσε να αντέξει η εκπομπή διαφορετικά όλα αυτά τα χρόνια αν έπρεπε εμείς να βρίσκουμε πράγματα. Ευτυχώς ήταν οι αγορατές, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που μπήκαν στο κόλπο, άνθρωποι έξυπνοι, πανούργοι, σατανικοί κάποιοι από αυτούς θα έλεγα, οι οποίοι άρχισαν να αυτό που λέγαμε. Στέλνει κάποιος κάτι, το παίρνουμε και αρχίζει μετά το ξεχύλωμα. Ο καθένας το βρίσκει εκεί ένα πάτημα για να σας στείλει κάτι. Μάλιστα. Να κάτσει να σκεφτεί όμως για να στείλει κάτι. Να στύψει το μυαλό του. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι σου λέω, που ψάχναν μέρες να βρουν ένα ωραίο ψευδώνυμο για να γράψει. Ψευδώνυμο, όχι μία λέξη. Να οτιδήποτε. Είναι... και μία σειρά. Λέξη και οτιδήποτε. Μεταλλεργάτερ. Αυτό μου ήρθε και εμένα. Ο μεταλλεργάτερ. Έχεις κρατήσει επαφές με κανέναν, Κώστα, από ακροατές? Με κάποιους ανθρώπους μπορεί να τύχει να βρεθούμε, να τους πετύχω κτλ. Στο φόρουμ δεν μπαίνω για αυτό και με λένε και αφόρουμο. Στο φόρουμ δεν έμπαινα σχεδόν ποτέ. Το έτρεχε ο Γιάννης, το διαχειριζόταν. Με μερικούς
Υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει και ο Σκιτσοφρενής, ο οποίος έχει μια σελίδα στο Facebook που κάνει τις φωτοσοπιές. Ο κόσμος νομίζω ότι είναι δική μου, δεν είναι δική μου, αλλά βλέπω, τη βλέπω. Παρόλο που δεν έχω Facebook, μου στέλνει τις φωτογραφίες και τις βλέπω. Κάνει τρομερά πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έτσι μια επαφή υπάρχει από ακροατές. Με... Ο Γιάννης ο Τσάου σας έστειλε μήνυμα στο Facebook που λέει: Έλα που δεν έχεις. Δεν έχω. Δεν έχω. Δημόσια κιόλας έτσι το στυλ. Ναι. Τι ήθελα να πω. Έχεις επαφές με παραγωγούς από το Sport FM? Ναι, έχουμε κρατήσει φιλίες. Ήταν τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια, ναι. Αυτά είναι. Πολλά χρόνια. Περνάω και τους βλέπω για μια φορά. Γιατί τους όλους είναι και στα γραφεία της εφημερίδας στο πρώτο τέταρτο. Σωστό. Ανεβαίνω, οπότε πηγαίνω να τους δω. Βεβαίως έχω κρατήσει. Μια χαρά. Θα περίμενες όλο αυτό που έγινε όταν σταμάτησε η εκπομπή του Fight Club? Όχι. Όχι. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα. Ότι ξέρεις, παιδί μου, ότι ακούει ο κόσμος. Το καταλαβαίνεις αυτά τα χρόνια που μιλάς με διάφορους ανθρώπους ότι την εκπομπή την ακούνε. Όταν σταμάτησε, καταλάβαμε τι αντίκτυπο είχε εκπομπή σε κόσμο. Δηλαδή αυτό που γίνεται την τελευταία μέρα και τις επόμενες μετά, αλλά ειδικά την τελευταία μέρα με τα μηνύματα, ήταν κάτι που δεν φανταζόμουν ποτέ. Δεν θυμάσαι πόσα μηνύματα είχαν έρθει? Ήταν όχι, πολλά. Είχε τυπώσει όμως ο Γιάννης τα μηνύματα για να τα κρατήσουμε και ήταν πάρα πολλές σελίδες. Ναι, εντάξει. Και ήταν έτσι πολύ συγκινητικό, έτσι συγκινηθήκαμε κι εμείς. Άλλη μια φορά θα αναφέρω άλλη μια φορά το δικό μου περιστατικό. Εγώ στην ΚΟΤ δούλευα ως χορευτής σε παραδοσιακές ελληνικές βραδιές. Ναι. Φεύγοντας λοιπόν από το ξενοδοχείο. Μέσω ίντερνετ, πώς το λέει, εφαρμογές. Τα ξέρετε αυτά εσείς οι νεότεροι. Application που λέμε. Τα application που λέμε και στα χωριά σου. Μπαίνω και ακούω Fight Club. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα κλίμα. Κατά τις 11 ήτανε, 10 και κάτι. Λόγω επιτάφιος, ναι. Ναι. Και λέω, τι έγινε τώρα? Και λένε, είναι σήμερα η τελευταία ακούω Fight Club. Ήμουνα με το αυτοκίνητο, φρενάρω, σταματάω στην άκρη και λέω, τώρα τι έγινε? Σκότωσε 5-6 άνθρωποι. Πάω σπίτι και άκουσα την εκπομπή μέχρι το τέλος. Θα το ξαναπώ στον αέρα δυστυχώς, αλλά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Πρέπει να σου πω ότι δεν μιλιόμουν για μια εβδομάδα και ότι με πήραν και τα κλάματα κιόλα. Ναι, δεν ήσουν μόνος. Και άκουγα μόνο 2 χρόνια. Είναι πολύ. Δηλαδή και εγώ που άκουγα 8 χρόνια σίγουρα και... Σου λέω, το είπα και στο Κώστα εκτός αέρας. Ήμασταν στη Μυτιλίνη, πίναμε τα ούζα μας, χαλαροί, ωραίοι. Εκεί ήταν η περίοδος που δεν ακούγαμε Fight Club λόγω Μυτιλίνης. Και πώς μπαίνω στο ίντερνετ και βλέπω από όλους τους παραγωγούς του Sport FM, τέλος εποχή για το Fight Club, σαματάνε. Και λέω, εντάξει, λέω, τρολάρουνε κάπως, κάτι γίνεται. Κι όμως έτσι ήταν. Εντάξει, ήταν και δύσκολο γιατί το ξέραμε κάποιες μέρες πριν την τελευταία εκπομπή, αλλά είχαμε επιλέξει να μην το πούμε, να το κρατήσουμε για την τελευταία εκπομπή, για να μην γίνει για το πράγμα έτσι νιά-νιά. Οπότε ήταν και δύσκολο να κάνουμε τις τελευταίες μέρες εκπομπή, ενώ ξέραμε ότι, ξέρω εγώ, την Παρασκευή π.χ. θα ήταν η τελευταία. Ήταν δύσκολο, γιατί ξέρεις, πρέπει να κάνεις μια εκπομπή, όσο και αν ξέρεις ότι σε 3 μέρες τελειώνει, 3 μέρες νωρίτερα η εκπομπή πρέπει να είναι κανονική. Ναι. Δεν πρέπει να δείξεις, ας πούμε, ότι κάτι σε απασχολεί. Και γενικότερα αυτό είναι ένα πρόβλημα του ραδιοφώνου. Και εσείς θα το έχετε περάσει. Ότι μπορεί να είσαι χαλιά, μπορεί να σου έχει συμβεί το οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να είσαι. Να... Γιατί ο άλλος δεν σου φταίει σε κάτι. Ο άλλος θέλει να ακούσει αυτό που έχει συνηθίσει να ακούει. Ακριβώς. Αν εσύ έχεις χωρίσει με την κοπέλα σου, ή αν περνάει ένα ξέρω εγώ, αγαπημένο σου πρόσωπο, ένα θέμα υγείας, ή αν έχεις μια χάλια μέρα, ρε παιδί μου, που συμβαίνει σε όλους, ή έχει χάσει ομάδα σου, ή έχει τρακάρει, ή οτιδήποτε μπορεί να σου συμβαίνει και να σου έχει χαλάσει τη διάθεση. Εάν πας να κάνεις εκπομπή, πρέπει να πας να κάνεις εκπομπή. Ακριβώς. Αλλιώς μην πας. Δηλαδή, άμα είναι να πας και να είσαι κηδεία, μην πας. Έχω κάνει εκπομπή την ημέρα που χώρισα πρωί, και 12 η ώρα το μεσημέρι πρέπει να κάνω εκπομπή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο. Έχουμε κάνει εκπομπή λίγες μέρες αφού είχα τον πατέρα μου. Ήθελα να πάω για εκπομπή όμως, γιατί ήταν ένας τρόπος ψυχανάλυσης. Δηλαδή, λέω, ψυχοθεραπεία. Ότι, ναι, θα πάω εκεί και θα ξεχαστώ, ρε παιδί μου. Θα πω 2 ώρες και θα φύγει το μυαλό μου από αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Έχουμε κάνει εκπομπή μετά από κάποιες μέρες, αφού χάσαμε 2 ανθρώπους με διαφορά κάποιων ετών, ηχολήπτες που τους είχαμε εκεί στο σταθμό. Που ειδικά ο ένας τον είχαμε το βράδυ, παρέα μας. Αντώνης, Μπόκτορ και. Ναι, και ο Γιώργος. Είναι δύσκολα. Πολύ.
Αλλά είπαμε ότι επειδή αυτός που ακούει θέλει, ξέρεις, και γι' αυτό είσαι παρέα, το ραδιόφωνο είναι παρέα. Mm-hmm. Και μπορεί να είναι και σε αντίθεση με τηλεόραση, μπορεί να είναι την ώρα που οδηγεί, την ώρα που κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, η τηλεόραση θέλει την αποκλειστική προσοχή. Το ραδιόφωνο μπορεί να το κάνεις παρέα με κάτι άλλο. Μπορεί να πεις κομπιούτερ και να ακούς ραδιόφωνο. Μπορεί να οδηγείς και να ακούς ραδιόφωνο. Μπορεί να σιδερώνεις και να ακούς ραδιόφωνο. Ξέρεις, είναι κάτι που το βάζεις για παρέα. Μάνατζερ και Fight Club ταυτόσιμα. Φούστα μπλούζα. Οπότε ο άλλος έχει επιλέξει σε μια ώρα, ας πούμε, που είναι 10 το βράδυ, που έχει διάφορες επιλογές στην τηλεόραση, έχει επιλέξει να ακούει εσένα. Οπότε εσύ πρέπει να κάνεις μια εκπομπή εκεί, όπως και αν είσαι, που να του κάνεις παρέα. Δεν έχεις δικαίωμα δηλαδή να κάνεις κάτι άλλο. Αλλιώς μην πας. Δύσκολο, ξεδύσκολο. Καταλαβαίνει κανείς ότι στη ζωή συμβαίνουν διάφορα πράγματα και μέσα στα 12 χρόνια που κάναμε εκπομπή θα τύχουν πολλές κακές βραδιές. Ό,τι μπορεί να τύχει στον καθένα στην καθημερινότητά του, έτσι. Ωραία πράγματα και άσχημα πράγματα. Καλές και δύσκολες μέρες. Έτσι είναι. Λοιπόν, μεγάλες διαφωνίες που είχατε με τον Γιάννη. Δεν είχαμε πάρα πολλές, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, προσπαθήσαμε καταρχάς να μην έχουμε διαφωνίες πολλές για ελληνικό ποδόσφαιρο. Επειδή ο Γιάννης είναι Ολυμπιακός και εγώ Παναθηναϊκός, σπάνια είχαμε σοβαρές αντιπαραθέσεις. Σε διακόπτω. Νομίζω ήταν τα πρώτα χρόνια επί εποχής Eraspor που το είχατε κάνει έτσι πιο διαμάχη, έτσι. Κοίτα να σου πω, η εκπομπή όταν ξεκίνησε. Ναι, όταν ξεκίνησε η εκπομπή, το project από τον διευθυντή που ανέλαβε και μας έφερε, αποφάσισε ότι εμείς οι δύο κάνουμε για την εκπομπή αυτή, τον Νίκο τον Ασημακόπουλο, ήταν να κάνει μια βραδινή εκπομπή με τίτλο «Εδώ θα γίνει ο τάφος σας». Όλο αυτό το πολύ ευίωνο πράγμα, ας πούμε. Χαρούμενο. Ναι, ήθελε να κάνει στο μυαλό του ένα αντίστοιχο βραδινό αυτό που κάνα το πρωί ο Παπα-Νικολάου με τον. Χωρίς το κεφάλι μου τώρα. Γεράματα. Λοιπόν, να κάνει μια εκπομπή που θα είναι κόντρα, ας πούμε, με πλάκα, αλλά κόντρα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Εμείς είδαμε στην πορεία ότι αυτό το πράγμα δεν μας ταιριάζει σε αυτό που είμαστε και ότι θα ήταν καλύτερα, επειδή είναι και η ώρα πιο χαλαρή βραδινή, να πάει κάπου αλλού. Καταρχάς, του είπαμε ότι ο τίτλος αυτός δεν. Διαλέξαμε το Fight Club για να έχει μέσα και το στοιχείο της αντιπαράθεσης και επειδή μας άρεσε και η ταινία και ότι ήταν και σαν όνομα έτσι κάτι που μένει. Και στην πορεία το αφήσαμε στην άκρη το οπαδικό. Πιο πολλοί έχουν πλακωθεί για Real Barcelona με τον Γιάννη. Ναι, παρά για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ελάχιστες φορές έχουμε σοβαρή αντιπαράθεση για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Μια φορά θυμάμαι με έχει τσατίσει πολύ. Για Ολυμπιακό. Μια φορά μόνο με έχει τσατίσει. Έχετε ανεβάσει τόνους δηλαδή. Είχαμε ανεβάσει τόνους, ναι. Ήθελα δηλαδή ή να το πλακώσω ή να φύγω. Ή και τα δύο. Λοιπόν. Μια φορά άντε δύο, ας πούμε, να ήταν σε όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί και τρεις ή και τέσσερις. Αλλά για Real Barcelona έχουμε πολύ περισσότερο πλακωθεί. Λογικό. Ναι. Βλέπεις ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και έχει και μεγαλύτερη πλάκα να πλακώνεσαι για ομάδα που δεν είναι ελληνική. Γιατί ο άλλος το δει πιο πολύ στην πλάκα. Αν το γυρίσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, θα πάρουν κάτι που θα το πάρουν προσωπικά. Το ότι άλλαξε ο Κασίγιας. Ναι. Και δεν είναι πλέον βασικός. Πώς το αντιμετώπισες? Κοίτα, στην αρχή με στενοχώρια, αλλά όταν, ας πούμε, κατάλαβα ότι κελαϊδάει τα πάντα στην κόμενά του και αυτή βγαίνει και βγάζει τα άπλυτα στη φόρα, ας πούμε, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, το βρήκα μεγάλη κατηνιά. Ναι, δηλαδή, και ό,τι γινόταν στα αποδυτήρια, έβγαινε αυτή, ας πούμε, στο Μεξικό είχε βγει μια φορά και είχε πει τι υπόθηκε στα αποδυτήρια της Ρεάλ. Ό,τι να είναι. Και επειδή και εμείς αγαπήσαμε, ας πούμε, αλλά δεν κάναμε έτσι τον Κασίγιας, δηλαδή να γίνεται κάτι και να έλα μωρό μου, ο Ζωζέ είπε αυτό το πράγμα εκεί πέρα και πλακώθηκε ο Ράμος με τον Μπέπ. Κάτσε ρε παιδί μου, δηλαδή υπάρχει και ένα άβατο στα αποδυτήρια, πρέπει να το προστατεύουμε. Ισχύει. Λοιπόν, επειδή τον Κασίγιας τον έχω δει και live, είχαμε πάει με τον Γιάννη να περιγράψουμε τελικό Real Leverkusen το 2002 στη Σκωτία και ήταν το παιχνίδι που τραυματίστηκε ο Θέσαρ και μπήκε αλλαγή ο Κασίγιας και από τότε δεν ξαναβγήκε ουσιαστικά από την εντεκάδα μέχρι πέρυσι. Οπότε ξέρεις, τον έχω δει, είναι έτσι παίκτης που τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ μαζί με τον Ραούλ και διάφορους άλλους. Γιατί ξέρεις, άμα τον άλλο τον βλέπεις από το ξεκίνημά του, κάπου δένεσαι μαζί με τον παίχτη. Αυτό συμβαίνει και με παίχτες που παίζουν σε ομάδες μας εδώ πέρα. Και το θεωρώ και σπουδαίο τερματοφύλακα. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω και όλο αυτό το πράγμα που έγινε πέρυσι, ότι ένας τερματοφύλακας που δεν έχει σοβαρό ανταγωνισμό δεν γίνεται καλύτερος. Ο Κασίγιας δεν είχε ποτέ ανταγωνισμό στη Ρεάλ από τότε που μπήκε στην 11η. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν συμπληρωματικοί. Ήταν πρέπει να υπάρχει και ένας τερματοφύλακας δεύτερος να έχουμε, ας πούμε, εδώ πέρα. Για κανένα κύπελλο. Ναι. Όταν έχει πάρει στη Ρεάλ τον Ντούντεκ.
που είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο που αν κάνει, α πούμε, καταλαβαίνει κανεί ότι είναι διακοσμητικό. Παίρνω και τον Ντούντεκ, α πούμε. Φέρει αυτό το βλάκα εδώ πέρα, έχουμε εδώ να γελάει ο κόσμο. Καλά, βλέπει και την αντίπαλη ομάδα τι τερματοφύλακα έχει και λε, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, όταν οι άλλοι έχουν τον Βαλδέ και εσύ έχει, α πούμε, τον Λόπε και τον Κασίγια, είναι αδικία από το Θεό αυτό πράγμα. Είναι αδικία. Σε κάποιο βιντεάκι στο YouTube υπάρχει ένα απόσπασμα που μιλάς για τον γκολ του Σαμαρά. Ναι. Το τότε. Ναι. Τι είχε γίνει εκεί πέρα, γιατί δεν έχω ακούσει όλη την εκπομπή. Επιμένω ότι είναι ένα από τα καλύτερα γκολ των εποχών. Συμφωνώ. Δηλαδή υπάρχει ένα corner, το ατυχερό, ξετυχερό, υπάρχει ένα γκολ, τακουνάκι και ανάποδο τέτοιο. Δηλαδή αυτό πράγμα, αν το έκανε, το είχα πει και τότε και το ξαναλέω. Αν το είχε κάνει, ξέρω εγώ, εδώ πέρα ο Τζιοβάνι, ο Γκονζάλες ή ο Μέση ή ο Ρονάλντο. Θα ήταν το γκολ που θα συζητούσαμε, ας πούμε, για μια ολόκληρη ζωή. Επειδή το έκανε ο Σαμαράς σε ένα παιχνίδι της εθνικής μικρής σημασίας με αδύναμο αντίπαλο, το περάσαμε λίγο στον τούκου. Είναι στην ίδια φάση τα κουνάκια και ψαλιδάκι, μπαίνει γκολ. Τι να λέμε τώρα, πόσες φορές το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Να ψάξουμε λίγο στο YouTube αν το έχει κάνει και ο Φέλιξ ο Μπόρχα. Ο Φέλιξ ο Μπόρχα, εντάξει. Το έχει κάνει. Συνεχίστε να μιλάτε. Στην κρεβατοκάμαρα του οπωσδήποτε θα το έχει κάνει. Οπωσδήποτε με κάλτσα τυλιγμένη, ας πούμε, γύρω-γύρω οπωσδήποτε. Ο γκολεαδόρ, η κόμπρα του Κίτο, δεν το συζητάω, αλλά. Επειδή υπάρχει μια υποτίμηση για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, γενικά το θεωρούμε άμπαλο τσουρουκά και εν πωλής μπορεί να είναι, αλλά όταν κάνει κάτι ωραίο πρέπει να το συζητάμε. Βεβαίως. Και δεν είναι ότι ξέρεις, είναι φίλος μου Σαμαράς, ας πούμε, και πολλά από αυτά που έχει πει κιόλας με έχουν τσατίσει κιόλας. Η Ατάκα δηλαδή θα μας βρείτε απέναντι όταν κάναμε κριτική δημοσιογράφη, όχι για μας συγκεκριμένα, για μένα. Αλλά όταν, ας πούμε, γράφαμε αρκετοί άνθρωποι ότι δεν είναι μπάλα αυτή που παίζει η εθνική στα προκληματικά, είχαν πει κάτι γραφικά του τύπου θα μας βρείτε απέναντι και κάτι τέτοια πράγματα. Λες και είμαστε εμείς από εδώ και άλλοι από εκεί. Το ότι ζητάμε να παίζει η εθνική μπάλα, λες και είναι κάτι παράλογο. Ζητάμε όταν παίζει με το Λιχνεστάιν να παίζει μπάλα. Δεν λέμε και τίποτα τρομερό. Δεν θέλουμε να κερδίσει τη Βραζιλία, τη Γερμανία 3-0 ή να παίζει κόντρα στη Βραζιλία ανοιχτά. Καταλαβαίνουμε ποιο είναι το ταβάνι της εθνικής. Αλλά κόντρα στους νήσους Φαρόε, ας πούμε, ή στη Μολδαβία ή στη Μάλτα, θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν, είναι αλήθεια. Αλλά αυτό μέχρι το ότι το γκολ πέτυχε ήταν ένα γκολ αριστούργημα, πρέπει να το πούμε. Με είχε χράξει ο Γιάννης, ως συνήθως, επειδή είχα αποθεώσει τον γκολ του Σαμαρά και γι' αυτό είχε γίνει όλο αυτό το βαντούρι. Εδώ ο Γιάννης κάνει μια διόρθωση. Τελευταίο βράδυ. 2.000 μηνύματα μέσω ίντερνετ, γύρω στα 400 email, 1.700 share, το τελευταίο κείμενο στο sportfm.gr. Το οποίο έχει μια, ξέρεις, είναι και λίγο τραγελαφικό, ξέρεις, γράψαμε το τελευταίο κείμενο, το οποίο ανέβηκε με το ξεκίνημα της εκπομπής, για να μην γίνει νωρίτερα. Και εντάξει, ο άλλος θέλει να πει, ρε παιδί μου, το κείμενο αυτό που διάβασε, ξέρεις, τον άγγιξε, ουσιαστικά κάνει like. Κάνεις like λοιπόν σε ένα πράγμα που τελειώνει, που υποτίθεται ότι δεν θες να τελειώσει, αλλά αυτός είναι ο τρόπος στο ίντερνετ για να δείξεις, ναι, ας πούμε, κάνοντας like. Και μας έστειλε επίσης και ένα προφίλ σου, σελίδα στο Facebook. Αυτό που έχει φτιάξει ο Σχιζοφρενής. Βεργάριαν, ξέρω εγώ από κάτω. Έχουμε μια αδυνάμια να κάνουμε. Και όχι μόνο εσύ, και εμείς. Ναι. Τι είδα στα στρουμφάκια το πρώτο. Τι εννοείς? Έπαιξε στα στρουμφάκια το πρώτο. Μάλιστα. Τι, το έχεις δει? Με ανησυχεί ότι βλέπεις στρουμφάκια στην Ελλάδα. Έπαιζε η Βεργάρα. Δεν μπορούσα να μου το δω. Γι' αυτό το είδες, δηλαδή. Εννοείται. Εγώ πιστεύω ότι το είδες και τυχαία πετάχτηκε η Βεργάρα. Τώρα και είναι η στιγμή να το ομολογήσω. Ότι κάθεσαι στα κρυφά και βλέπεις στρουμφάκια. Όχι, εντάξει. Είδα αυτό, είδα πρώτα την φιλμογραφία της, mm-hmm, και μετά λέω και στα στρουμφάκια, για να το δω. Και ξεκίνησε η φιλμογραφία τα στρουμφάκια, θες να μάθεις. Ακριβώς. Εντάξει, τι να σου πω, καθένας με τα βίτσια του, δεν μπορώ να σου πω. Ποιοι είναι αγαπημένοι σου ηθοποιοί? Λοιπόν, αγαπημένοι ηθοποιοί. Έχω πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια στον Brad Pitt. Να τα... Διότι συγχαίρομαι όλο αυτό το πράγμα, το στερεότυπο το οποίο ισχύει για τις γυναίκες και για τους άντρες, ότι αφού είναι ωραίος γκόμενος αποκλείεται να είναι καλός ηθοποιός. Είναι καλός ηθοποιός. Είναι απίστευτος ηθοποιός. Είδα την τελευταία ταινία που είδα, το World War Z με τα ζόμπι, το οποίο το βρήκα μια εξαιρετική ταινία. Εντάξει, μου αρέσει προφανώς και το είδος αυτό, αλλά είναι ηθοποιός ο οποίος δεν έχει την καριέρα του πάνω στην εμφάνισή του. Mm-hmm. Έχει κάνει ταινίες που θα μπορούσε να έχει πάρει Όσκαρ. Τον αγνώρισε επιδεικτικά η Ακαδημία, η οποία έχει μια αποστροφή προς οτιδήποτε ωραίο. Αντίθετα, έχει μια μεγάλη συμπάθεια προς σκλάβους, ανθρώπους κατατρεγμένους, φορείς του AIDS, ξέρω εγώ,
πόρνες, άσχημους ανθρώπους. Δηλαδή, ξέρω, εις αριστερών πήρε 30 κιλά και έκανε την πόρνη που, ξέρω εγώ, ήταν σε άθλια κατάσταση για να φτάσει να πάρει Όσκαρ. Ναι. Γενικά την ομορφιά, το Hollywood την κυνηγάει λιγάκι, δεν της αρέσει. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός, όπως και ο Ντικάπριο επίσης. Ακριβώς. Στο Inception δηλαδή έδωσε ρέστα. Πολλές καλές ταινίες. Επίσης τον έχει αγνοήσει επιδεικτικά. Και τώρα έπρεπε να πάρει Όσκαρ. Για μένα θα έπρεπε. Δεν έχω δει όλες τις ταινίες. Δεν έχω δει την ταινία με τον Μάθιου Μακόναχη. Θα τη δω. Το λύκο που είδα όμως, το βρήκα μια εξαιρετική ταινία. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι ζορίστηκαν με έναν τύπο, ας πούμε, ο οποίος σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του, ναρκωτικά, γυναίκες, απάτες, χρηματιστηριακές κτλ. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό το όνομα για τους γέροντες της Ακαδημίας ήταν βαρύ για να το επιβραβεύσουν. Ναι. Σαν ερμηνεία, ωστόσο, και επειδή είναι πραγματική ιστορία και έχω και μια δυναμία στις πραγματικές ιστορίες, γιατί είναι άλλο πράγμα μυθοπλασία και τα εφέ, και άλλο πράγμα μια ιστορία που βασίζεται σε κάτι πραγματικό, τη βρήκα εξαιρετική γενικότερα. Και ο Ντενίρο, έχω μεγάλη εκτίμηση στον Ντενίρο στις παλιές ταινίες όμως. Δυστυχώς έχει πάρα πολλά χρόνια να παίξει σε καλή ταινία. Ναι. Να κάνει καλή επιλογή ρόλου. Οι παλιές ταινίες όμως του Ντενίρο ήταν συγκλονιστικές. Μία από τις καλύτερες του, θυμάσαι. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ο Νονός, το Godfather. Ο Νονός για μένα και το Οργισμένο Είδωλο είναι πληκτική ταινία που υποδίεται τον Μποξέρ. Και ο Ελαφοκυνηγός είναι εξαιρετική ταινία. Και το Ακροτήρι του Φόβου είναι εξαιρετική ταινία. Γενικά έχει κάνει ταινίες ο Ντενίρο που είναι, ξέρεις, σημείο αναφοράς. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο Ταξιτζής βεβαίως. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Ταινίες που βλέπονται μετά από 20 και 30 χρόνια άνετα. Mm-hmm. Ο Νονός που λες, ας πούμε, είναι μια σειρά που κάθεσε και τη βλέπεις άνετα, ας πούμε, όσα χρόνια για να περάσουν. Mm-hmm. Δεν ξεπερνιέται αυτό το πράγμα. Εγώ έπαθα πλάκα με το Fight Club, το οποίο το είδα εξαιτία σας. Δεν το είχες δει σαν ταινία. Δεν το είχα δει σαν ταινία. Μου είχαν πει πολλά άτομα: δες το. Μέχρι που άκουσα την εκπομπή Fight Club. Έχει και ταινία, από ό,τι είδα. Ναι, από εμάς το πήραν το όνομα και την κάνανε. Ναι. Και την είδα. Εν τω μεταξύ, στην 10η φορά που την είδα, παρατήρησα κάποια πράγματα τα οποία πολλοί κόσμος δεν τα παρατηρεί. Νομίζω ότι ξέρεις τι εννοώ. Μιλάς για τους τίτλους τέλους. Και για τους τίτλους τέλους, αλλά και μέσα στην ταινία υπάρχουν κάποια σλάτς τα οποία πέφτουν πολύ. Ούτε με το κλικ δεν μπορεί να πετύχεις. Για πολύ εκπαιδευμένα μάτια. Ακριβώς. Ακριβώς. Σε προειδιάζει για το. Λοιπόν... Είναι πράγματα που αναφέρονται μέσα στην ταινία κάποια στιγμή, ότι συμβαίνει αυτό. Ναι, όντως. Κάποιοι παρατηρητικοί, κάποιοι που μπορεί να παγώσουν εκεί βλέποντας την ταινία, θα τα βρουν. Ακριβώς. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Το οποίο θα πέσει ένα τραγούδι που. Και τι διάλειμμα, έτσι. Τι διάλειμμα, ναι. Θα πέσει ένα τραγούδι που πέφτει. Πρέπει να σου πω ότι πέφτει κάθε φορά στην εκπομπή μου. Κάθε Παρασκευή. Τελευταίο ναι, ώρα ναι, πέφτει. Ναι, τα ξέρω, πάντα. Τα ξέρω. Πάντα. Σώτης Βολάνης, σε άλλη διάσταση. Έλα, μωρέ, είναι πιο ελιτίστικα. Γίνατε κι εσείς. Εντάξει. Έτυχε τώρα δύο χρόνια να παίξει μια συμπαθητική μπάλα τώρα και έχει πάρει ψηλά τώρα. Μάνε, κάνε μας τη χάρη, παρακαλώ πολύ. Συμπαθητική. Εντάξει, με καλές εκλάμψεις. Εντάξει, οκ. Θα σου φτιάξει ο Ζωζέ τώρα και θα σου πω μετά πώς θα παίρνουν τα διαρκεία. Εντάξει. Θα βγάζουμε λαχιοφόρο μετά. Λέμε έχουμε και διαρκεία μπασά. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Πρέπει να έχουμε δεύτερο βαθμό συγγένεια με τον Γκαρδιόλα για να πάρουμε διαρκεία. Σε παρακαλώ πολύ. Αφήστε τα αυτά. Οι οποίοι έχουν γίνει. Αφήστε τα αυτά, νεόκοποι πρωταθλητές. Νεόκοποι. Όχι και νεόκοποι. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα πω άσο αυτό το παιχνίδι σκέτο. Παρά όλες τις απουσίες, τα κεκλεισμένο κτλ. Θα πω άσο. Αν με πιέσετε πολύ, θα σα πω και του λόγου. Ας ακούμε. Να ακούσουμε και τους υπόλοιπους όμως πρώτα συνομιλητάς. Συνομιλητά, για πες. Είπες δεύτερος. Α, ναι, σωστά. Ας τα κοκοκότερα και τα... Ένα χ. Τι περίεργο. Πρώτη φορά ξαναγίνεται. Ναι. Δηλαδή για τον εργοτέλη το έχεις βάλει το χ. Αλλά είμαι εγώ γραφικός να βάζω δεύτερο σημείο και εσύ είσαι ο... Ο αυτό, πώς το λένε, ο κερνάω και δέρνω που βάζεις ένα σημείο και δεν εξηγείς ποτέ. Θα εξηγήσω. Για να εξηγήσεις. Η συνηθέστερη εξήγηση είναι γιατί κόσμο, γιατί έτσι. Όχι, δεν λέω ποτέ έτσι. Είναι όσο. Είναι λατρεία. Μα τι είδε αυτό που είδε τέλο πάντων. Τίποτα, παιδί μου. Προσπάθησα να δω και είδα ανθρώπου να τσακώνονται, ας πούμε, για το φαγητό. Αυτό. Όπω. Και με έπιασε μια συχασιά. Όπω το ότι εμεί κάνουμε διατροφή γιατί είναι ένα φίχτη μέσα και τα λοιπά και τρώμε το σολομό και είμαστε το σολομό γιατί εσεί που αφάτε πίτσα και εμεί δεν τρώμε πίτσα γιατί είναι σκουπίδι και εμεί κάνουμε διατροφή. Μάλιστα. Και του λέω σέβομαι ότι έχεις αυτό το κορμί και πρέπει να φας σολομό. Αλλά με σκοτίζεις και πολύ πολύ, ας πούμε πρωί που ξύπνησα. Και φάω τι θες και χέσαι μας. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Μάλιστα.
Αυτό το παρόν. Quiz. Είναι δημοσιογράφο του Sport FM και μπορεί πάνω του να ακουμπήσει το μοχίτο. Ποιο είναι? Τι μπορεί να τον? Να ακουμπήσει πάνω του το μοχίτο. Ο Κώστα Μπάρα. Βελτιώνεται, σου λέω. Ποιο είναι ο γράφο του Sport FM όταν ευρεάζει γαβγίζει? Ποιο? Είσαι δεσκύλα. Μάστε. Να πω ένα σύντομο τζόκ. Καταστρέψει. Ναι. Σύντομο, έτσι ένα ωραίο. Ναι. Είναι μια τουρίστρια στην επαρχία. Ευχαριστούμε και... πολύ. Λοιπόν, και είναι απεγνωσμένη για... Ναι. Και τρέχει μέσα στα χωράφια, βρίσκεται έναν αγρότη. Please, F me, please. Και αρνούμε, ναι. Yes, please, have me. Και είναι η ώρα της, φύγε από εδώ, μωρί μου, σε... Να πούμε το μεγάλο σύνθημα τώρα. Να το πούμε. Γκέρεμι, γκέρεμι, το πρωτάθλημα φέρει μη. Έγινε στα αλήθεια, λέει κάποιος. Τύπος στην ουρά σε τράπεζα έξινε τα αυτιά του με μανία με τα κλωδιά του γιο ταχύ του. Τύπος άλλος που ήταν πίσω του του λέει: άμα δεν παίρνει μπρος, πες με σπρώξω. Θα το έχεις τελευταίο, ο Πάμελος. Με τη μάπο όταν πέθανε η Νικόλ Σμιθ, τον φρόντιξε έτσι για το συγχώριο της. Δεν φταίω εγώ, το λέω, ήταν Γκαρσία Ντάση. Α, σωστά, οπότε εντάξει. Συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου. Που είσαι μεγάλε και στο πρώτο τραπέζι πίστα που είσαι κρατήσει για κανέναν άλλον. Παρακαλώ να παραδοθείς την κύριε Βαϊμάκη. Μα είναι ωραίο εσύ. Στην κόλαση. Έτσι για το συγχώριο της. Έσαι καλό. Στο site του Σέντρα εμφανίζεται το κομμάτι του Κώστα Γουλή, στο οποίο αποτυπώνεται σύμφωνα με τον συντάκτη ο διάλογος Νίκου Πατέρα και Σίδνεϊ Κοβού. Θέλετε να τον ακούσετε? Ξεκινάμε με Σίδνεϊ Κοβού. Ζητώ συγγνώμη γιατί δημιούργησα πρόβλημα στην ομάδα. Η ενέργειά μου ήταν αντιεπαγγελματική και δυσφημιστική προς τον σύλλογο. Δεν πρόκειται να επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ο Νικόλας Πατέρας απάντησε: Σίδνεϊ, πρόσεχε. Δεν θέλω να μάθω άλλη φορά ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Ξέρεις ότι όλοι σε πιστεύουμε. Παίξε την μπάλα σου και θέλω να πετύχεις πολλά γκολ για τον Παναθηναϊκό. Έχει άλλο. Όπως καταλάβετε, επιστρέψαμε εδώ στο driverfm.gr. Θανάση ευθύνεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάνος Μιλωνάς δίπλα μου. Τι θα γίνει, τα σαρδά μου μέσα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Γιάννη γιατί μου θύμισε μέσω μηνύματος ότι το με τιμή το είχε πει ο κύριος Γιδάκος Προοδευτικής. Βεβαίως. Εκείνος ήταν ο νονός. Ότι δεν τιμεί το διαιτητή αυτό το πράγμα κτλ. Και από εκεί το είχαμε πάρει. Βεβαίως, έχει δίκιο ο Γιάννης. Παύλος Αποστολόπουλος, Τάσος Νίκος. Και ο πρόεδρος του σταθμού. Να πούμε ότι αυτά τα αποσπάσματα παίζονται. Έχουμε ρωτήσει τον Γιάννη. Δεν θα μπορούσαμε να μην το ρωτήσουμε. Παίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Driver FM σε άκυρες στιγμές. Έτσι, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Όλα αυτά φυσικά μπορείτε να τα βρείτε σε συμπυκνωμένα. Compact, δηλαδή, στο YouTube, πατώντας Nova Sport FM, Fight Club, Best Of. Ο Τίμιος Ανάθερινγκ έχει κάνει εκεί πέρα ένα φοβερό, έτσι, μοντάζ και τα έχει κουμπώσει πολύ ωραία. Όχι μεγάλες αλήθειες, αυτό το πάμε. Ερωτικές συμβουλές. Ναι. Πώς άρχισε να δίνεις ερωτικές συμβουλές στο ραδιοφωνό? Όπως με βλέπεις, πώς άρχισε να δίνεις ερωτικές συμβουλές? Κάποιος είχε στείλει την πίκρα του και τον πόνο του κάποια στιγμή και ξέρεις, θεώρησα πρέπει να του απαντήσω, ας πούμε, να του βοηθήσω λίγο να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη στιγμή και μετά του πήρα σκηνή κορδόνι και στέλνα πιστεύοντας ότι ξέρεις, θα βρουν τη λύση. Κάποιοι το κάνανε για πλάκα και κάποιοι το εννοούσαν. Ναι. Μία από τις πιο ωραίες στιγμές είναι κάποια στιγμή που μου ήρθε στο γραφείο ένα γράμμα από μία κοπέλα η οποία έλεγε ότι με το παιδί που ήταν μαζί τότε, ας πούμε, ήδη, ξέρω εγώ, 10 μήνες, ήταν ένα παιδί το οποίο, ξέρω εγώ, ήθελε να της μιλήσει, αλλά ντρεπόταν. Δεν έβρισκε τον τρόπο πώς να την πλησιάσει και κάποια στιγμή μας είχε στείλει κάποιο μήνυμα αυτό στην εκπομπή. Τον είχαμε παρακινήσει, λοιπόν, δεν θυμάμαι ακριβώς τι του είχαμε πει, ότι ξέρεις, οκ, okay, μιλάτε, ξέρω εγώ, ξεπέρασε το όλο αυτό που αισθάνεσαι, την ντροπή κτλ. Ότι δεν είσαι χάσει τίποτα, ότι αφού σου αρέσει. Του είχαμε πει κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Το έκανε λοιπόν και ήταν μαζί και ήταν πολύ καλά για πολύ καιρό. Και μας είχε στείλει κοπέλα ένα γράμμα που μας ευχαριστούσε. Και λέμε, ρε παιδί μου, ότι αν
όλα αυτά που λέμε, όλες οι γραφικότητες που λέμε στο ραδιόφωνο, ότι μπορεί να έχουμε πει κατά καιρούς, αν έχει βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο, παιδί μου, αυτό το πράγμα, να βρει το κουράγιο να μιλήσει την κοπέλα που του αρέσει και να είναι μαζί και να είναι καλά, κάτι κάνεις. Πέρα από το ότι κάνεις παρέα στον κόσμο, κάτι έχεις κάνει. Ισχύει. Κάτι έχει μείνει μετά πίσω, ρε παιδί μου, ότι ένας άνθρωπος δεν έβρισκε το κουράγιο, είπε να στείλει ένα μήνυμα σε μια εκπομπή που άκουγε, ας πούμε, δύο τύπους το βράδυ. Αυτό πάνε εσύ, έλα, εντάξει, μην κολλάς. Μίλα της, δεν είναι κακό, ας πούμε, δεν είσαι χάσει τίποτα. Το έκανε και ήταν μαζί μετά και περνάνε καλά. Που θα μπορούσαν να το κάνουν οι φίλοι του. Ναι, θα μπορούσαν να το κάνουν οι φίλοι του. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να μην άκουσε τους φίλους, αλλά να άκουσε αυτούς εκεί πέρα γιατί ακριβώς επειδή τους ήξερε, αισθάνθηκε ότι ξέρεις, οκ. Okay. Ναι, αυτό πήγα να πω ότι. Καμιά φορά βοηθάει. Πολλοί από εμάς βλέπαμε τον Κώστα και τον Γιάννη ως φίλο. Δηλαδή, εκπομπή ψυχαναλυτική, καθαρά. Δηλαδή, είχαμε την τρέλα μας στο κεφάλι, στείλουμε ένα μήνυμα, θα απαντήσουν αυτοί, ξέρω εγώ. Οπότε έβγαινε πολύ. Ναι, εντάξει. Υπήρχε. Θυμήθηκα μήνυμα που έλεγε. Το διάβασε εσύ στο τέλος. Και έλεγε. Α, άλλο ένα fight club τελείωσε. Α, διαβάσατε πάλι κανένα μήνυμά μου. Α, καλά τα κατάφερα και σου. Που ήταν κορυφαίο μήνυμα, εντάξει. Ωραία. Ποιες θεωρείς κορυφαίες ταινίες για σένα? Εντάξει, έχω μια προσωπική αδυναμία σε μια ταινία που μπορεί να μην λέει τίποτα σε κόσμο, αλλά για κάποιο λόγο ξέρεις, την είχα βρει τρομερά διασκεδαστική. Πρέπει να την έχω δει περισσότερες φορές από κάθε άλλη. Λέγεται Από το Σούρου Πώς την Αυγή. From Dusk Till Dawn του Ροντρίγκες με Ταραντίνο. Σκηνοθεσία. Ροντρίγκες είναι ο Ταραντίνο, επειδή παρέα με τον Ροντρίγκες και κάνα διάφορες ταινίες μαζί από τότε. Είχα κάνει τον Ντεσπεράντο και είχα κάνει και το Από το Σούρου Πώς την Αυγή. Με Χάρβεϊ Καϊτέλ, με. Κλούνεϊ, με διάφορους, μέχρι Ταραντίνο να παίζει, με Σάλμα Χάγεκ, με πολλούς και διάφορους, η οποία είναι το προσωπικό μου κόλλημα. Από εκεί και πέρα, πολλές και διάφορες, παιδί μου. Εντάξει, είμαι κυρίως τύπος περισσότερο των ταινιών δράσης. Θεωρώ ότι ειδικά για το σινεμά, όταν πας να δεις μια ταινία, αξίζει να πας να δεις μια ταινία στο σινεμά που θα μπορέσεις να πάρεις το maximum από τον ήχο και τα εφέ. Ισχύει. Από το να πας να δεις μια κωμωδία, ας πούμε, στο σινεμά ή μια κομεντή, που να δεις και σπίτι σου. Δεν είναι σπίτι σου, έτσι. Άμα πας να δεις μια ωραία περιπέτεια που έχει πολύ εφέ, είναι ωραίο να την απολαύσεις σε μια μεγάλη οθόνη με καλό ήχο, σε ένα multiplex, σε μια καλή αίθουσα τέλος πάντων. Και νομίζω ότι και η επιλογή της ταινίας έχει να κάνει με τη φάση που βρίσκεσαι. Δηλαδή, αν έχεις πολλές σκοτούρες στη ζωή σου, εγώ προσωπικά δεν θέλω να βάλω άλλες σκοτούρες βλέποντας μια ταινία που θα με προβληματίσει, να δω μια ταινία που θα ξεφύγει το μυαλό μου. Ναι. Για μένα, δηλαδή, έτσι λειτουργεί κυρίως ο κινηματογράφος ή σπίτι. Αν θα δω μια ταινία, ρε παιδί μου, ανάλογα με τη φάση που είμαι, θέλω να μην με προβληματίσει περισσότερο. Και επειδή γενικά η ζωή τελευταία χρόνια γίνει πολύ προβληματική. Να, ισχύει αυτό. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Κυρίως έχουν να κάνουν για τους περισσότερους από εμάς με τα οικονομικά που είναι δύσκολα και όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και επηρεάζουν και τις σχέσεις με το άλλο φίλο και τις φιλίες και ακόμα και τις σχέσεις με την οικογένεια και πολλά πολλά. Τα οποία ξεκινάνε από όλη αυτή την παραχμή που βρίσκεται η κοινωνία. Επιλέγω κυρίως ταινίες οι οποίες μπορώ να αδειάζει το κεφάλι μου, να βλέπω μπαπαμπούπα, πιστολίδια, καλαμπαλίκια, εφέ, Marvel πολύ που μου αρέσουν πολύ ταινίες Marvel. Εντάξει, θα δω και ταινίες που δεν είναι απαραίτητα μπαπαμπούπα, αλλά σε φάση που να είμαι καλά και να θέλω να βάλω τον εαυτό μου σε μια διαδικασία, να λίγο να προβληματιστώ, να σκεφτώ, να μιζεριάσω ενδεχομένως, να κλάψω. Ξέρεις, δεν κάνω για αυτό το πράγμα. Δεν είναι ταμπού να βλέπεις μια ταινία και να συγκινήσεις. Φυσικά και όχι. Δεν είναι ντροπή, γιατί καμιά φορά το βλέπουμε ότι είσαι πολύ μάτσο, ας πούμε. Εγώ δεν κλαίω με τις ταινίες. Δεν είναι κακό να έχεις κλάψει και με ταινία. Εγώ αυτή που απόλαυσα στο σινεμά ήταν το Pacific Rim. Mm. Την απόλαυσα λόγω του ότι έβλεπες κάθε γιγάντιο σε μια γιγάντια οθόνη. Πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία. Εγώ το απόλαυσα περισσότερο να το ξαναείδα δεύτερη φορά, όχι σε 3D. Στο 3D χάθηκα. Δεν είδα το 3D καθόλου. Ναι, εγώ τώρα σε 3D και χάθηκα. Κάποιος δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Έβλεπα στην οθόνη, που ξέρεις, ένα καϊτζού να πούμε να παλεύει με ένα ρομπότ. Αυτό. Δεν ήταν τόσο πολύ εικόνα γρήγορη και τόσα πολλά τα εφέ που στο 3D χάθηκα. Ναι. Όταν την ξαναείδα μετά σπίτι κάποια στιγμή, την κατάλαβα και λίγο. Δηλαδή κατάλαβα τι γινόταν. Το 3D ήταν πολύ κουραστικό για τα δικά μου μάτια. Το Oblivion το έχεις δει. Ναι. Τι έχεις να πεις. Ωραίο. Εντάξει. Δεν τρελάθηκα, αλλά ωραίο. Ωραίο. Αυτό. Και εγώ αυτό είπα χθες που το είδαμε. Ωραία ταινία. Να περάσει, ας πούμε, την ώρα. Ωραία πλοκή. Μια χαρά, ρε παιδί μου, ναι. Καλή. Δεν τρελάθηκα, αλλά την είδα ευχάριστη. Τις προάλλες μπήκαμε στο IMDb, όταν ήταν η Κριτιχόλιξ εδώ. Είναι μια ομάδα η οποία ασχολείται με κριτικάρισμα ταινιών. Είναι Έλληνες. Φοβεροί τύποι. Και είδα το top 10 στο IMDb. Κορυφαίες ταινίες. Στη δέκατη θέση ήταν το Fight Club μέσα στις 250. Δικαίως νομίζω. Εκπληκτική ταινία. Φοβερή.
Πρώτη ήταν νομίζω μια άλλη ασπρόμαυρη που έπαιζε ο Λίαμ Νίσον. Ελίζα του Σίτλερ. Πρώτη. Δεύτερη. Δεύτερη ήταν αυτή. Δεύτερη. Γιατί πρώτη. Όχι, όχι. Ξέρω πολύ καλά ποια είναι η πρώτη. Να. Είναι το Shawshank Redemption. Μπράβο. Αυτό. Μάλιστα. Δεν το είναι έχω εκπληκτική δει. Ταινία. Δεν το έχω δει. Αγαπημένες ηθοποιούς γυναίκες. Αγαπημένες ηθοποιούς. Βεργκάρα. Εντάξει. Είναι αγαπημένη τελεία χωρίς ιδιότητα ηθοποιού. Είναι αγαπημένη τελεία. Εντάξει, για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχει τα έχει έγκυε. Τα έχει. Έχει γερά θεμέλια. Υποκριτικά θεμέλια εννοώ, έτσι. Εντάξει, η δική μου γενιά μεγάλωσε, όπως ας πούμε η γενιά του πατέρα μου, ας πούμε, μεγάλωσε με την Σίλβια Κρίστελ στην Εμμανουέλα. Mm-hmm. Μιλάω τώρα για ως γυναίκα. Η γενιά η δική μου, ας πούμε, που είμαι 40, μεγαλώσαμε λίγο πολύ με Kim Basinger 9,5 εβδομάδες. Δηλαδή ήταν η γυναίκα που σημάδεψε. Κλασικό. Από εκεί και πέρα, έτσι από γυναίκες ηθοποιούς που να μην εξετάζουμε μόνο εμφανισιακά προφανώς, ας πούμε. Η Σαρλίζ Θερόν είναι και ωραία γυναίκα και καλή ηθοποιός. Δεν μου έρχεται να σου πω την αλήθεια τώρα καμία που να λέω ότι δεν το έχω. Επειδή η ώρα πάει 7 σιγά σιγά και συνεχίζει Μαρία μετά. Δεν θα κάνει. Όχι, μπορούμε να το τρενάρουμε λίγο. Μίλησε ο πρόεδρος. Τελείωσε. Μέχρι τις 7 και 4, 7 και 20. Αλήθεια. Δεν έχεις κάποιο πρόβλημα? Κανένα. Ωραία παρέα είμαστε. Μια χαρά. Έχουμε και τον πρόεδρο εδώ. Ο πρόεδρος εδώ. Φοβερό σταθμό έχουμε, πρόεδρε. Φοβερό σταθμό. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Εμείς να δεις. Αγαπούλα, πες και να αγαπούλα. Με το πουρο. Ξέρεις τι, καημό το έχω να ακούσω έτσι live φωνή 4. Το έχω καημό. Αυτό θα γίνει σποτάκι. Βαζελάκο. Δεν σε χάλασε καθόλου το προηγούμενο μάτς, έτσι? Αυτά τα μηνύματα πρέπει να διαβάζετε μόνο με τη διαφωνή. Ισχύει. Γιατί αυτό το στέλνει κανονικά, έτσι θέλει να το στείλει. Ναι, γράφει φωνή 4, νομίζω. Η παράκληση φωνή 4. Στην αρχή ερχόντουσαν αυτά τα μηνύματα ως κάποιος που ήθελε να μας την πει, έτσι. Εμείς τα πήραμε και τα κάναμε φωνή 4 και μετά υπήρχαν αρκετοί που τα στέλναν γράφοντας μπροστά φι 4. Για να διαβαστεί με αυτή τη φωνή. Δηλαδή απαιτούσαν να διαβάζαν αυτή τη φωνή. Είχαν και άλλες φωνές, έτσι. Τα κάναμε και με πιο ψηλές, νομίζω. Ναι, είχαμε και άλλες, αλλά αυτή που έμεινε στο πέρασμα του χρόνου ήταν φωνή 4. Πώς βγήκε η φωνή 4? Ήταν ένα όνομα που, αν θυμάμαι καλά, έδωσα εγώ σε μηνύματα τέτοιου τύπου. Δηλαδή, οπαδικά, κρακτικά, του τύπου αγατάκια, ξέρεις, αυτό, βασελάκια. Αυτό το πράγμα έπρεπε να δώσουμε μια φωνή, ας πούμε, για να το προσδιορίσουμε. Τυχαία, δώσαμε το φωνή 4. Και έμεινε αυτό το πράγμα, έμεινε, έγραψε. Πρέπει να σου πω ότι το Fight Club έχει σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά. Όχι μία, τρεις, αν δεν κάνω λάθος. Αν το πάμε χρονικά. Πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό που έχει περάσει? Και πολλοί άνθρωποι που ακούνε τώρα, για να γίνομαι και συγκεκριμένος, είναι πάνω από 1500, mm-hmm, οπότε βλέπω εδώ στο monitor, θέλουν να ξανακούσουν αυτό το πράγμα live, αυτή την παρέα. Κοίτα, εμένα ξέρεις, μου αρέσει πολύ ότι βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι άκουσαν την εκπομπή όταν ξεκίνησε και μεγαλώσαν μαζί μας και ακολούθησαν αυτή τη διαδρομή. Mm-hmm. Μου αρέσει πολύ το ότι ανανεώνεται η βάση, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και μπήκαν καινούργια ακροατές στην πορεία. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι άρχισαν να ακούνε από τότε ή από την αρχή ή στην πορεία των χρόνων και κόλλησαν και ακολούθησαν τη διαδρομή που κάναμε κι εμείς με ό,τι άλλαξε η ζωή τους. Κάποιοι ήταν μαθητές και μετά φοιτητές και μετά πιάσαν δουλειά και κάποιοι παντρευτήκαν και κάποιοι κάναν παιδιά. Και επειδή κι εμείς λίγο πολύ μια διαδρομή ακολουθούμε στη ζωή μας, και ο Γιάννης και εγώ, όπου κι εμείς μεγαλώσαμε, ξέρω εγώ, βρήκαμε ανθρώπους στη ζωή μας, χάσαμε άλλους ανθρώπους από τη ζωή μας. Περάσαμε τα δικά μας κτλ. Όλοι περνάνε τη ζωή τους με τα καλά και τα άσχημα. Είναι ωραίο ότι κάποιοι άνθρωποι ακολούθησαν αυτή τη διαδρομή και παρόλο που άλλαξε η ζωή τους, συνέχισαν να ακούν την εκπομπή. Ναι. Για μένα αυτό είναι και το πιο ωραίο. Δηλαδή, μεγάλωσαν μαζί μας. Ο άλλος άκουγε από φοιτητής και συνέχισε να ακούει, παντρεύτηκε και έκανε παιδί. Και ξέρω εγώ, ξέρεις, έβαζε το παιδί για ύπνο και μετά πήγαινε λίγο στη ζούλα να ανοίξει το ραδιόφωνο να ακούσει την εκπομπή, να θυμηθεί και λίγο τα νιάτα του. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ότι μεγαλώνει και μεγαλώνει μαζί σου και ένα κοινό που σε ακολουθεί. Και έχεις πολλά κοινά πράγματα πια να συζητήσεις. Δεν είναι απλά ένας χρόνος δύο. Έχεις μια διαδρομή 5-10 ετών με πράγματα που έχεις ζήσει και εσύ και αυτός. Ναι. Και του έχει κάνει παρέα και σου έχει κάνει παρέα. Γιατί το ραδιόφωνο, πέρα ότι κάνουμε παρέα εμείς σε κόσμο, μας έκανε παρέα όλος αυτός ο κόσμος. Αυτοί που στέλνουν μηνύματα
και που σε βάζει ξένα τρυπάκι να σκεφτεί και εσύ πράγματα για να απαντήσει αυτό που σου λένε, σου κάνει τρομερή παρέα. Βεβαίως. Δεν είσαι μια άγρη με ένα μικρόφωνο και οι άλλοι απέναντι και ακούνε και τέλος. Σου κάνει παρέα και όλος που στέλνει μήνυμα. Και για να πούμε και για τα μηνύματα, studio@driverfm.gr, στέλνετε τα email σας ή στο Facebook του σταθμού, πατάτε Driver FM. Μέχρι ό,τι ώρα πει ο πρόεδρος. Μέχρι ό,τι ώρα πει ο πρόεδρος. Αν ο πρόεδρος πει με τις 11 το βράδυ, μέχρι τις 11. Ο πρόεδρος είναι. Παύλο, κάθεσαι εκεί και ακούς ήσυχα. Έχεις σκεφτεί κάποια ερώτηση που θες να κάνεις? Εντάξει, είναι πολλά, αλλά τίποτα συγκεκριμένο. Mm. Είναι όλα και τίποτα. Είναι αυτό που θέλεις, ρε παιδί μου, να δεις τι έχει να σου πει ο άλλος. Ναι. Σ' αρέσει να τον βλέπεις να μιλάει, να λέει τα πράγματα όπως τα σκέφτεται. Νομίζω ότι με έχετε καλύψει. Κοίτα, καμιά φορά είναι και απομυθοποίηση. Ενώ το να ακούς έναν άνθρωπο και να τον βλέπεις μετά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι, για κάποιους να είναι τρομερή απογοήτευση, ας πούμε, και για κάποιους να είναι όπως το φανταζόντουσαν. Mm-hmm. Ναι, ναι. Αυτό είναι όπως το φανταζόμουν ακριβώς. Δεν έχει κάτι. Έχουν έρθει άνθρωποι στο στούντιο να δουν την εκπομπή. Δεν ξέρω πώς τους φάνηκε. Δηλαδή, εντάξει, ευχαριστημένοι φύγαν μετά. Δηλαδή. Δεν μας έβριζε κανείς φεύγοντας. Αλλά ξέρεις, για κάποιον μπορεί να το φαντάζεται κάπως αλλιώς ότι θα είναι από κοντά οι άνθρωποι, έτσι, που τους ακούει. Είναι και λίγο ρίσκο δηλαδή να τους γνωρίσεις. Καμιά φορά για κάποιους είναι καλύτερα να μην ξέρεις ούτε πώς είναι, ας πούμε. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Ναι, έτσι, γι' αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά με την τηλεόραση. Έχει γίνει κανένα τρελό σκηνικό στο ραδιόφωνο, στον αέρα? Πέραν το ότι κάποιες φορές, ας πούμε, ελάχιστα, αλλά έχει συμβεί και αυτό το πράγμα, από τα γέλια δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Έχουμε και κλείσει ένα μικρόφωνο. Καλά, και ήταν δηλαδή, τέλειο. Σπαστικό γέλιο. Δηλαδή, λέμε τον νευρικό που δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Έχει συμβεί λίγες φορές. Γενικά το κοντρολάραμε το Γιάννη. Το κρατάγαμε. Μπορεί να γελάγαμε σε κάποια πλαίσια που, οκ, okay, πέρναγε. Υπήρξαν δύο φορές που δεν μπορέσαμε. Πραγματικά δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Δύο φορές ο Γιάννης έπεσε κάτω από την καρέκλα από τα γέλια. Τον έψαχνα κάτω από το ένα γραφείο, ας πούμε, τι είχε απογίνει. Και προσπαθήσαμε να βρούμε τα κουράγια μας να... Εντάξει, έχουμε κάνει κάποια επικά σαρδάμ. Έχω κάνει ένα σαρδάμ για το οποίο ντρέπομαι πάρα πολύ, πραγματικά. Ποιο ήταν αυτό? Υπάρχει ένας ακροατής ο οποίος έστελνε μηνύματα ως Αλκέτας Αναγούλιας. Mm-hmm. Πεθαίνει λοιπόν ο Αλκέτας Παναγούλιας. Mm-hmm. Και θα βγάλουμε είναι να βγάλουμε στο τηλέφωνο κάποιους ανθρώπους να μας μιλήσουν για τον Αλκέτα. Βγαίνει ο Νίκος Μαχλάς, ο οποίος ήταν μαζί με τον Αλκέτα και στο Μουντιάλ. Σας έχει συμβεί ένα πράγμα το οποίο σκέφτεσαι πάρα πολύ ότι δεν πρέπει να το κάνεις, ναι, ότι τελικά το κάνεις? Είπα στον αέρα λοιπόν Αναγούλια. Λέω, τι θυμάσαι από τον Αρκετά Αναγούλια? Λοιπόν, έχει μόλις πεθάνει ο άνθρωπος, δεν το χάνει επίτηδες. Είναι. Ναι. Μου φεύγει στον αέρα, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Και κλείνουμε το μικρόφωνο. Ξέρεις, ντροπιασμένοι και γελώντας οι υπόλοιποι με την παπαριά που είπα. Ευτυχώς ο Μαχλάς, η απάντηση είναι μακροσκελής και προλαβαίνουμε να συνέλθουμε για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, ας πούμε, μέσα. Εντάξει, είναι ντροπή και ξεφτύλα τα φόρμα, αλλά είναι και, δηλαδή, ξέρεις, σε πιάνει γέλιο. Δεν μπορεί να το κρατήσει. Έχει κάνει βλακεία τεράστια, όχι επίτηδες, αλλά έχει πιάσει όλο τον κόσμο γέλιο μέσα. Mm-hmm. Απ' έξω θα έχει γίνει. Γενικά έχει γίνει μηνύματα μετά από στέλνει. Ο κόσμο νομίζει ότι το κάναμε επίτηδες. Εντάξει, που δεν το κάνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, για έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει προς Θεού, ήταν σαρδάμ. Κάμια φορά όμως μέσα και μέσα ένα τραγικό περιστατικό μπορεί να βγει γέλιο. Ναι. Είχα ακούσει πρόσφατα. Ευτυχώς υπάρχει το φόρουμ, το Fight Club, το οποίο ανατάει συχνά εκπομπές ηχογραφημένες σε πολύ καλό χρονικό διάστημα. Και είχα πετύχει ένα μακελιό που έγινε και είχε βγει ο Μακ Πάπα στον αέρα και άρχισε να μπινελικώνει το Γιάννη. Καταρχάς, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο Μακ Πάπας. Ναι. Ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, ας πούμε, ο οποίος ήταν στην Αμερική, τώρα ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Και τον είχαμε εκεί πέρα για να μας δίνει ρεπορτάζ από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Έτσι. Ναι. Ο οποίος Γιάννης είχε πει κάτι για έναν παίκτη. Mm-hmm. Πήρε τηλέφωνο από την άλλη άκρη της γης. Έξαλλος, ναι. Έξαλλος όμως. Και στο τέλος μου λέει, καλό σου βράδυ Κώστα. Με ποιο τραγούδι έμπαινε ο... Με τον Bonnie the USA. Ναι. USA. Και ο Σλόμπαναν Ουγκατίνοβιτς, ο καθηγητής διετησίας που βγάζαμε, έμπαινε με το Καρασνίκοφ, αν θυμάμαι καλά. Εξαιρετική μορφή επίσης. Ένας άνθρωπος που έδινε απαντήσεις σε όλα τα θέματα διετησίας. Πολύ καλύτερα από όλους τους καθηγητές που βγαίνουν τώρα. Εντάξει. Έχουν μείνει, πιστεύω, πάρα πολλά πράγματα από σένα αυτά τα τελευταία χρόνια, τα 12 τα τελευταία χρόνια. Ποιες στιγμές κρατάς? Ποιες στιγμές κρατάω? Ξέρεις, δεν μπορώ να απομονώσεις σε μια εκπομπή συγκεκριμένη ή μια στιγμή. Ναι. Εγώ το είχα ξαναπεί και το είχαμε συζητήσει και στην τελευταία εκπομπή.
Για μένα, ας πούμε, με έχει σημαδέψει πάρα πολύ έντονα ο θάνατος του Γιώργου του Κουτρούτσου, που ήταν χολύπτης μας, γιατί κάναμε εκπομπή, σχολάσαμε 12, λέμε τα λέμε αύριο, και ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες αργότερα. Αυτό το πράγμα έκανα πάρα πολύ για να το ξεπεράσω. Να. Έναν άνθρωπο που τον έχει απέναντί σου και συμμετείχε στην εκπομπή, γιατί ήταν από τους χολύπτες που συμμετείχαν, που μας μιλούσε, που άκουγε τι λέγαμε και το έντυνε μουσικά ανάλογα. Και γενικά ένας άνθρωπος που είναι κομμάτι της εκπομπής μετά. Γιατί είναι έτσι και τα στούντιο του Sport FM, δεν υπάρχει γυαλί ανάμεσα. Σε άλλα στούντιο, σε άλλους σταθμούς υπάρχει ανάμεσα κάποιο τζάμι και μιλάς με κάποιο τρόπο με το επικοινωνία. Εκεί είναι στα δύο μέτρα. Είναι κομμάτι της εκπομπής μετά. Είναι κομμάτι αυτού που κάνεις αυτός ο άνθρωπος. Είναι μόνιμα βραδινός. Είναι εκεί ο άνθρωπος με τον οποίο πας και τον βλέπεις κάθε βράδυ. Εντάξει, είναι στενάχωρο. Είναι και υπάρχουν και στενάχωρα πράγματα στη ζωή. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή, η απώλειά του την επόμενη μέρα που μπήκα στο σταθμό ήταν κάτι που δεν το άντεχα. Και για πολλές μέρες δεν μπορούσα να το δείξω. Δηλαδή, κοίταγα την καρέκλα, ας πούμε, εκεί και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δεν θα το ξαναδώ. Πολλά πράγματα, ξέρεις. Τα ευχάριστα δεν μπορεί να τα απομονώσει. Ναι. Είναι πολλές καλές στιγμές που έχεις μετά από 12 χρόνια. Το πιο, ξέρεις, αστείο ή περίεργο είναι ότι είσαι με έναν άνθρωπο 12 χρόνια που είσαι κάθε βράδυ μαζί και δεν βαριέσαι να κάνεις εκπομπή. Ακριβώς. Με ένα φίλο, ας πούμε, που θα βγεις, δεν θα τον βλέπεις κάθε μέρα. Mm-hmm. Κάποια μέρα δεν και κολλητός να είσαι, ή θα το δεις μια μέρα και δεν θες να μιλήσεις. Εμείς εκεί ήμασταν κάθε μέρα 2 ώρες και μιλάγαμε. Και δεν βαρεθήκαμε ποτέ. Εντάξει, υπάρχουν εκπομπές που μπορεί να είσαι πιο πεσμένος, άρρωστος, κουρασμένος, οτιδήποτε, αλλά γενικά νομίζω ότι αυτό που κάναμε δεν βγήκε ποτέ βαριόμαστε για την εκπομπή που κάνουμε. Που δεν είναι εύκολο, ξαναλέω έτσι. 12 χρόνια να κάνεις εκπομπή με έναν άνθρωπο και να βρίσκεις πάντα κάτι να πεις. Και παίζανε και πολλές νεκρές μέρες, έτσι. Οι ναι. Παρασκευές ήταν οι βασανιστικές που δεν είχαν άρθρα και τέτοια. Κοίτα, αν η εκπομπή στηριζόταν στην αθλητική επικαιρότητα, θα είχαμε πρόβλημα. Ναι, επειδή ακριβώς δεν στηριζόταν, μη σου πω ότι οι μέρες που δεν είχε επικαιρότητα ήταν και πιο καλές για μας. Δεν υπήρχε η ανάγκη να πούμε κάτι αθλητικό, γιατί δεν είχε τίποτα, οπότε μπορούσαμε να πούμε για άλλα πράγματα. Κώστα. Θέλω να μου πεις με δύο λέξεις, δεν ξέρω εσύ, τη γνώμη σου για τον μεγάλο ποδοσφαιριστή, το Τζίμι τον Τραωρέ. Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι η σελίδα στη Wikipedia τα είπε όλα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει γραμμή. Κάποιος φαν του καλού ποδοσφαίρου μπήκε στη Wikipedia και άλλαξε τα στοιχεία του Τραωρέ. Αλήθεια. Στιγμιαία για λίγες ώρες. Υπάρχει όμως ένα συγκεκριμένο... Το έχει κατεβάσει κάποιος, το έχει σώσει. Που τον είχε βάλει, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ σε 120 συμμετοχές με τη Liverpool είχε πετύχει 240 γκολ. Και σε 60 συμμετοχές με την εθνική του Μάλι είχε βάλει 220 γκολ, κάτι τέτοιο. Του είχαν φτιάξει τα στοιχεία, τα είχαν παραποιήσει κτλ. Μετά τα ξαναλλάξαν, βέβαια, και βάλαν τα κανονικά. Αλλά για μένα αυτά είναι τα πραγματικά. Έτσι. Δηλαδή, ο Τζίμι Τραωρέ της καρδιάς μας είναι αυτό το πράγμα. Ένα που σου έχει βάλει το πιο εντυπωσιακό αυτό γκολ με τα κουνάκια καταρχάς. Πόσοι μπορούν να βάλουν τέτοιο γκολ με τα κουνάκια. Ούτε στα αλήθεια δεν μπορεί να βάλει τέτοιο. Αυτό σου λέω. Σπουδαίο, πραγματικά. Παραλίγο να το δούμε και στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν τον είδα. Ναι, ισχύει. Ήταν ανάθεση στο Παναθηναϊκό. Ήταν ανάθεση στο Πλατανιά το καλοκαίρι. Πλατανιά, συγγνώμη. Είχε σχεδόν συμφωνήσει. Βίντρα. Τι να πούμε για το Βίντρα. Είμαστε πολύ μικροί για να μιλήσουμε για το Βίντρα. Ας μιλήσει η άμυνα της Μπαρτσελόνα που τον ένιωσε το Βίντρα, έτσι. Με τον γκολ που του έβαλε. Δύο γκολ. Ένα από τη μια αιστεία και ένα από την άλλη. Αρχίσατε στην Era Sport παρέα με τον Παύλο τον Κοντογιαννίδη. Πώς έγινε και αποχώρησε ο Παύλος? Ο Παύλος είχε υποχρεώσεις επαγγελματικές λόγω θεάτρου και τηλεόρασης και περιοδίες κάποια στιγμή που δεν του επέτρεπαν να είναι στην Αθήνα. Ούτως ή άλλως και τον πρώτο καιρό ήμασταν μαζί, κάποιες στιγμές έπρεπε να λείπει ο άνθρωπος, μπορεί να είχε πρόβες, μπορεί να είχε γυρίσματα, όλα αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή που έπρεπε να κάνει τουρνέ εκτός Αθηνών με το θείασο που ήταν μαζί, αναγκαστικά σταμάτησε για κάποιο διάστημα. Μετά, όταν έγινε η πρόταση από το Sport FM, δεν ήταν στα πλάνα του Sport FM το να είμαστε τρεις. Ναι. Οπότε κάπου εκεί σταματήσαμε με τον Παύλο να συνεργαζόμαστε επαγγελματικά. Είναι όμως κομμάτι του Fight Club, ήταν από το ξεκίνημα, ήταν μια άλλη νότα. Εντάξει, άλλου τύπου εκπομπή κάναμε με τον Παύλο και άλλη με τον Γιάννη. Δεν είναι τυχαίο, με τον Γιάννη είμαστε πιο κοντά ηλικιακά και σαν άνθρωποι ταιριάξαμε αλλιωτικά. Με τον Παύλο ήταν άλλου τύπου εκπομπή. Είχε όμως ένα κοινό και ο Παύλος είναι πολύ ωραίος τύπος. Πάρα πολύ ωραίος τύπος. Εντάξει. Καλά να είναι ο Παύλος, μιλάμε πότε. Τώρα ήθελα να ρωτήσω κάτι, αλλά το ξέχασα. Τέλεια. Έχει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι, μέχρι να μου έρθει. Παύλος, εσύ. Ναι, τόση ώρα σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορώ τώρα να.
Όση ώρα μιλάει ο Κώστας. Ναι. Συνέχεια σκέφτομαι πράγματα να τον ρωτήσω πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό. Είναι ακριβώς το είχαμε πάθει και με το Γιάννη. Mm. Όταν το τέτοιο που θέλαμε να πούμε, είχαμε στο μυαλό μας να κάνουμε ερωτήσεις, να κάνουμε. Εντάξει. Γι' αυτό και είπαμε ότι η συνέντευξη θα είναι πιο τύπου καφενιακή. Μου ήρθε τώρα με τις ερωτήσεις και τέτοια. Πες ότι περπατάς στον δρόμο. Ναι. Και πετυχαίνεις ένα λιχνάρι. Ναι. Και βγαίνει ένα τζίνι, σου λέει έχεις τρεις ευχές. Ναι. Ποιες ευχές θα ήταν αυτές? Να έχεις άλλες χίλιες ευχές, ας πούμε. Κανένας δεν το κάνει αυτό. Αυτό εγώ το έχω σκεφτεί, ρε παιδί μου. Αν μου τύχαινε ποτέ, θα ξεκινούσα λέγοντας αν μπορώ να έχω. Δηλαδή, ξέρεις, τζιν είναι. Ναι. Αν ζητήσεις άλλες 50, δεν πας να δώσει. Θεωρητικά. Δεν είναι μία ευχή αυτό. Κανονικά δεν είναι. Ναι. Τι θα σου πει, ότι ναι, έχεις τις ευχές, αλλά αυτή δεν είναι. Μάλλον, ξέρω. Τι να σου πω. Άμα συναντήσουμε ποτέ. Εντάξει. Να το ρωτήσουμε και για αυτό. Αν είναι πάντως τρεις, ας πούμε, αποκλειστικά τρεις. Ναι. Η μία ευχή θα έχει να κάνει με τη Βεργάρα οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να κάνει. Θα είναι Βεργάρο ευχή. Λοιπόν, η δεύτερη θα έχει να κάνει με το γιο μου. Έτσι. Να έχει υγεία και καλή τύχη οπωσδήποτε. Και θα κράτα και μια τρίτη κάβα, ας πούμε. Ξέρεις, για όποτε. Για κάτι, ξέρεις, για μένα μετά, ας πούμε. Καβά είναι Βεργάρα ίδια, για μένα έτσι. Θα ήταν. Σε πάση περιπτώσει, άλλη μία για μένα, τέλος πάντων. Όλα αυτά τα χρόνια θα άλλαζες τίποτα? Έχεις κάνει κάποιο λάθος που αν γυρίσεις πίσω θα το διόρθωνες? Αυτό που σου λέγα νωρίτερα, ας πούμε, το Σαρδάμ ήταν ένα επικό λάθος. Οπωσδήποτε. Εγώ δεν θα το άλλαζα. Έχει μείνει στην ιστορία. Εντάξει, έχει μείνει, αλλά εντάξει, ήταν, σου λέω, όταν ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή και γίνεται, όχι με πρόθεση, αλλά πούμε, γίνεται, θα ευχόμουν να μην είχε γίνει. Πολλά λάθη μωρέ κάνεις, πάρα πολλά λάθη. Σίγουρα κάνεις λάθη. Σε συνολικά όμως, ας πούμε, αν κάνω μια αποτίμηση όλων αυτών των χρόνων, έτσι. Νομίζω ότι η εκπομπή πήγε σε καλό δρόμο. Δεν παρέκλεινε ποτέ. Κάνα δύο φορές πήγα να ξεφύγω εγώ λίγο παρασυρμένος από λίγο παδηλίκη. Παρασύρες εύκολα δηλαδή? Δεν παρασύρομαι εύκολα, αλλά υπήρξε μια περίοδος που πήγα λίγο να φύγω από την πορεία. Το πήρα χαμπάρι κυρίως με επανέφερα στην πραγματικότητα ακροατές οι οποίοι μου τόνισαν αυτό που ήταν η διαδρομή της εκπομπής. Ότι εμείς ακούμε την εκπομπή αυτή ακριβώς γιατί διαφέρει από άλλες εκπομπές που είναι παδικές. Ακριβώς. Και σε βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι λίγο πας να ξεφύγεις. Λίγο το τραβάς στο σκηνή, ας πούμε, προς τη μεριά του Παναθηναϊκού πιο έντονα από ό,τι θα θέλαμε. Ναι. Και αυτό το πράγμα λίγο με επανέφερε στην πραγματικότητα. Το έκανα κάποια στιγμή, πήγα λίγο να ξεφύγω. Το μάζεψα όμως μετά και ξαναγύρισα σε αυτό που ήταν η πορεία της εκπομπής. Mm-hmm. Και δεν ξέφυγα. Σε αυτό το πράγμα ο Γιάννης δεν με ακολούθησε ποτέ και είναι προς τη μήν του. Δηλαδή δεν τράβηξε από την άλλη μεριά του σκηνή για να υπάρχει αντίβαρο. Δεν άρχισε να πετάει κορώνες υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Γιάννης κράτησε σταθερή πορεία. Εγώ ξέφυγα και κατάλαβα μετά τη βλακεία μου και ξαναγύρισα στο δρόμο που βαδίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε το σώσαμε το πράγμα. Πολύ ωραία. Το σώσαμε. Πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πολύ πολύ γρήγορα. Madness, One Step Beyond. Και θα επανέλθουμε για συζήτηση. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Πού είναι ο πρόεδρος, έφυγε. Όχι, εκεί είναι. Μελετάει. Πήγε και 10, Ναι, πήγε και 10. Λοιπόν, Madness, One Step Beyond. Τον έβρε, τον είπε χοντρή πόρνη. Το Ρούνι. Ναι. Λοιπόν, και ό,τι 7 θα σου σπάσω το κεφάλι και τέτοια, κάτι τέτοιο. Και το Ρούνι του απάντησε. Έλα να το κάνεις, θα σε ρίξω ανέστητο σε 10 δευτερόλεπτα, είπε, και του έκλεισε ραντεβού κανονικά έξω από το προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ. Μάλιστα. Λοιπόν... Και μόλις έχεις πάρει και πρωτάθλημα και έχεις αφήσει πίσω τη Λίβερπουλ. Ναι. Δηλαδή έχεις σπάσει, ας πούμε, αυτό το ακατάρρευτο ρεκόρ και σε λέει χοντρή πόρνη. Και έχεις κάνει και τη μεγάλη γραφικότητα ότι στο καθιερωμένο session της εβδομαδιαίας σου χαλάουας έχεις ξύσει όλους το στήθος και έχεις αφήσει ένα 19 με τρίχες πάνω στο στέρνο σου. Γελίε! Κονιόρδε! Ένα 19 με τρίχες και ποζάρεις κιόλας. Αυτό δηλαδή να πάει δίπλα στην πλάτη του Λου που κάνει τατουάζ το Ρούνι με τη φανέλα City. Δηλαδή να μπαίνει από τη μία τατουάζ Ρούνι με φανέλα City και από την άλλη ο Ρούνι με το στήθος, με τις τρίχες να γράφουν το 19 μπροστά. Έτσι. Και από δίπλα ο άλλος δίπλα να το λέει χοντρή πόρνη. Είναι αυτό το χαρούμενο τρίο που να πίνει pints στην pub. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η δική μου θητεία. Στο ίδιο στρατόπεδο που θα με μένει υπήρχε ένας τύπος ονόματι Σάβα Παναγιώτης. Όμως επειδή υπήρχαν και άλλοι με το ίδιο επώνυμο, συστηνόταν ως Σάβα Π. Ένα πρωινό σε αναφορά του τάγματος το ρωτάει ο λοχαγός άλλου λόγου. Ποιος εσύ? Ο Σάβα Π, απαντά ο στρατιώτης. Τι πήρε? Ξαναρωτά ο λοχαγός. Κεφαλαίο, απαντά ο μικρός Θεούλης.
Ο Ρασίδη, τι τρουέλα μου, είναι ανήκει τη τρουέλα μου. Επιστρέψαμε μετά το μουσικό διάλειμμα. Ακούσαμε Madness, One Step Beyond. Και κάπου εδώ θα κλείσουμε σιγά σιγά. Θα πω τελευταίος. Πρώτο-τελευταίος θα πει ο... Θα δώσουμε τώρα σειρές. Το χαρτάκι. Πρώτο-τελευταίος θέλει να πει ο Κώστας. Παύλο, από εκεί. Αν θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν θες να ρωτήσεις κάτι, να πεις κάτι στον Κώστα. Τίποτα, απλά του εύχομαι τα καλύτερα. Από εδώ και πέρα να γίνει η ζωή του όπως την έχει φανταστεί από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι αυτό αρκεί. Τάσο, εσύ κάτι. Τίποτα, και εγώ απλά εύχομαι τα καλύτερα. Στο γιο του να του πάνε όπως θέλει. Στο γιο του να έχει μια καλή ζωή. Νίκος ή όχι. Okay. Πάνω. Εντάξει, και εγώ τα ευχολόγια, έτσι. Ναι. Απλώς να πω ότι τίποτα, τον Κώστα τον γνώρισα τώρα, δεν είχα την τύχη να τον ξαναγνωρίσω και να μην τον είχα δει, δηλαδή ποτέ τον έχω σαν δικό μου άνθρωπο και αυτό το έχει κερδίσει και όχι μόνο για μένα, για πάρα πολύ, για κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, και ο Κώστας και ο Γιάννης. Τα καλύτερα και περιμένουμε ένα reunion έστω και για μια ώρα όπως έγινε και στα Γιάννενα πάνω. Με το Γιάννη. Γιατί όχι. Παναγιώτη. Πρόεδρε. Τα καλύτερα. Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο σταθμός είναι πάντα ανοιχτός. Τα λέμε κάθε φορά. Βεβαίως. Αυτό. Απλά. Κώστα. Να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Ήταν ωραία έτσι εδώ που τα είπαμε. Να κάνετε πάντα το ραδιόφωνο που σας αρέσει. Γιατί αν κάνετε το ραδιόφωνο που σας αρέσει, θα ακούνε και άνθρωποι που θα τους αρέσει αυτό το πράγμα. Μην κάνετε ποτέ ραδιόφωνο για να είναι ευχάριστο στα αυτιά κάποιων ανθρώπων. Να. Θα έλεγα εγώ, σαν μια μικρή συμβουλή από έναν άνθρωπο που έχει κάνει λίγα χρόνια ραδιόφωνο. Κάντε αυτό που σας αρέσει και θα βρεθούν άνθρωποι, αν αυτό είναι ωραίο, που θα ακολουθήσουν χωρίς να χρειαστεί να κάνετε κάτι παραπάνω. Πώς σου φάνηκε το κλίμα, η συζήτηση? Μου αρέσει το παρείστικο γενικά, ρε παιδί μου. Να. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό, ξέρεις. Παρέα εδώ πέρα δημιουργεί και μια ευρύτερη ραδιοφωνική παρέα. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και εγώ τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς εσένα που ήσουν εδώ, Κώστα. Το θεωρώ μεγάλη τιμή. Και το περίμενα τα τελευταία 2 χρόνια. Λέω, κοίτα να δεις, μακάρι να τύχει. Και έτυχε. Είμαι η Βεργκάρα σου δηλαδή, έτσι. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να βλέπεις έναν άνθρωπο που άκουγες τόσο καιρό, να τον βλέπεις από κοντά, να συζητάς μαζί του, γιατί τον άκουγες στο ραδιόφωνο και τώρα είσαι στο ραδιόφωνο μας και κάναμε αυτή τη συζήτηση. Να πούμε ότι είσαι στο Sky, έτσι. Ναι. Κάνεις την εκπομπή Golden... Good Old Boys. Good Old Boys. Με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Πάει νομίζω αρκετά καλά. Καλά πάει, ναι. Έχεις μηνύματα από εκεί πέρα? Ναι. Από... Υπάρχει κόσμος που ακολούθησε από το Fight Club και άλλοι ακροατές καινούργοι. Εντάξει, σιγά σιγά θα χτιστεί και εκεί νομίζω μια βάση κόσμου. Τουρλού τουρλού όμως. Και με παλιούς και με καινούργιους. Εντάξει. Εύχομαι οι ευχές σου να βγουν πραγματικές από τον Τζίνι κάποια στιγμή. Και αν όχι και τώρα. Η Βεργκάρα να είναι δίπλα σου. Είναι τώρα που είναι ακόμα, ξέρεις, μικρή. Ναι, μικρή δηλαδή. Εντάξει, άμα είσαι 15 χρόνια, τι να την κάνω. Λοιπόν, και θα ήθελα, θα γίνω κουραστικός τώρα, ένα τελευταίο φωνή 4. Ένα τελευταίο για το καπάκι. Λοιπόν, ας σκεφτούμε έτσι κάτι. Βαζελακό, δεν σε χάλασε που ο πρόεδρος σε βάζει να κάνεις εκπομπή ώρα παραπάνω, έτσι? Το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε αυτό. Να ευχηθώ σε όσους ακούσατε αυτή την εκπομπή να είστε πάντα καλά. Να έχετε ό,τι αγαπάτε και να αγαπάτε αυτό που έχετε. Ραντεβού πάλι την Παρασκευή στις 8. Μέχρι τότε, φιλιά στα μούτρα από μένα, για χαρά. Κάποιο μα ενημερώνει στην 11 τη Φράιμπουργκ κοντά στην Μπάγκερ παίζει ο Πούτσιλα. Πολύ καλά. Και μου επιτρέπετε τον τονισμό αυθαίρετα στο. Στο που. Ναι, γιατί άλλο θα μυρίσει. Ναι. Κωστά. Μαϊμακής. Κωστάκι. Χάρηκες ρε που πήρατε τον ντέρμπι. Ναι. Δεν το κατάλαβες ότι το είχα επίτηδες ο στρατηγός για να μείνει ο Νικολάκης. Πούσε ρε. Τώρα στο Καζάν. Κούμπο σε κατσουράνι, Ζιλμπέρτο και κοβούδι προς σταυρωτά, μην πάθεις καμιά πλεμονία.
Άιντε πρέσβη της Τράκας! Όταν μου γυρνάς να φας τσάμπα προσούτο και παρμεζάνα, τα ξέρεις και την τραχανοπλαγιά αυτά, τι ροκασερόβλα και ποζερά δεν τρέφεσαι καθόλου, στα διάλα. Τσαούσεις, τον έπαιζε man to man. Βαϊμάκης, όχι τον επιτερούσεις στο χώρο, αυτό είναι ζώνη. Τσαούσεις, αυτό εννοώ. Με man to man, με την ευρεία έννοια του λόγου. Θύμησέ μου τη σπούδαση στο Princeton, Vanguard Philosophy! Αν όμως ο Κώστας ο Κόντζος ήταν ο Φορίκου που στα 17 του έκανε τον τεμπούτο στο Τσουλού, τότε εσείς ήσασταν το 17χρονο μαράκι του κυρίου Στέλιου στην απέναντι πολυκατοικία που πριν 2 ώρες έκανε τεμπούτο στο κρεβάτι μου και χούνισε σε ντόνι. Λέει ο γκόμενος Κάουτερ. Το μήνυμα, συγγνώμη, ναι. Τιμάει τον καθηγητή μου που είπε ανέκδοτο πώς λέγεται η μελισούλα που δεν κάνει μέλι και η απάντηση είναι σούλα και εγώ γέλασα επειδή την επόμενη μέρα έχω ενημέρωση γονέων. Ήμουν 14, ήσουν 20. Ήμουν στο γυμνάσιο και εσύ για ένα ολόκληρο καλοκαίρι με ρώταγες κάθε βράδυ. Μετά το λύκειο τι? Δεν ήξερα να σου απαντήσω. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να το βροντάω για χάρη σου. Μετά χαθήκαμε. Πριν από κάποιες μέρες σε είδα ξανά μετά από 12 περίπου χρόνια. Δάκρυσα. Το έγραψα και στάτους στο Facebook. Έστειλα μήνυμα στον κολλητό μου. Γράφω σε εσάς. Μαρία Σινιώρη, σ' αγαπώ. Ο καιρός πλέον είναι έθριος. Αλλά... Ερωτήλη, τον νέτο μου μου είπε ότι έχει κάνει τζακούζι με τον πρώην της και νευρίασα. Πώς θα μου περάσει γιατί έχω φάει κόλλημα μόνο με τη σκέψη? Τι ας πω, κάσεις και εσύ μαζί το ένα τζακουζάκι. Με τον πρώην να τα πείτε. Ο πρώην είμαι και περιμένω τον νυν για να κάνουμε τζατσούζι. Απάντησε το προηγούμενο μήνυμα. Το Fight Club μπορεί να τελείωσε ως εκπομπή, αλλά επειδή το πνεύμα του Fight Club είναι αέρας, αυτό σημαίνει ότι ταξιδεύει παντού μέσα από τους ακροατές του. Και αυτό με τη σειρά του, και αυτό είναι το σημαντικό, σημαίνει ότι το Project Mayhem είναι και θα εξακολουθήσει να είναι σε πλήρη εφαρμογή.